Καλησπέρα σας, καλή εβδομάδα, καλή τηλεοπτική σεζόν στην Crete TV. Σήμερα ξεκίνησαν αρκετές παραγωγές. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι είμαστε στην αντίστροφη μέτρηση προς τις αυτοδιοικητικές εκλογές ή αλλιώς την γιορτή της τοπικής κοινωνίας. Γιατί η αλήθεια είναι η ανάδειξη των δημάρχων και του περιφερειάρχη είναι μια γιορτή δημοκρατίας, είναι οι άνθρωποι που ορίζουν κατά ένα πολύ μεγάλο ποσοστό το βαθμό και το συντελεστή επιτυχίας της δικής μας καθημερινότητας. Στην πρώτη εκπομπή Ώρα Αιχμής για αυτήν την τηλεοπτική σεζόν ήρθαμε εδώ στον αέρα της Crete TV πριν 7 χρόνια, 7η τηλεοπτική χρονιά στον αέρα της Crete TV. Έχουμε καλεσμένο τον Περιφερειάρχη Κρήτης και εκ νέου υποψήφιο, τον κύριο Σταύρο Αρναουτάκη. Καλησπέρα σας κύριε Αρναουτάκη, καλώς ορίσατε. Καλησπέρα κύριε Δασκαλάκη και στους τηλεθεατές μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και εύχομαι καλή επιτυχία στη νέα σεζόν που σας ευχαριστώ κάνετε την εκπομπή αυτή. Θα αποκαλύψω τώρα στους τηλεθεατές για να ξεκινήσουμε λίγο πιο χαλαρά ότι τηλεοπτικά βρεθήκαμε εδώ, στην Crete TV, πριν από 21 χρόνια όταν εσείς ήσασταν υποψήφιος δήμαρχος Αρχανών. 21 χρόνια μετά, ξανά μαζί εδώ τηλεοπτικά. Εξακολουθούμε να είμαστε και οι δύο νέοι, κύριε Αρναουτάκη. Οπωσδήποτε. Όπως το βλέπει ο καθένας. Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, θέλω λίγο να ξεκινήσω με ένα ερώτημα που φαντάζομαι το ακούτε πάρα πολύ στο δρόμο. Γνωρίζω ότι οργώνετε και τις 4 περιφερειακές ενότητες της Κρήτης. Είστε μια ομάδα 113 ανθρώπων, 46 γυναίκες, 67 άνδρες. Έχω ακούσει πολλές φορές τις δημόσιες τοποθετήσεις σας τη λέξη συγκριτισμό. Άκουσα πρόσφατα στην τοποθέτησή σας στην ομάδα σας εδώ στο Ηράκλειο ότι δεν έχω κρύψει ποτέ την πολιτική μου ταυτότητα. Και θέλω λίγο να μου απαντήσετε στο ερώτημα που πολλές φορές μπορεί να σας θέτουν. Είστε ο μακροβιότερος περιφερειάρχης της Κρήτης και ένας από τους μακροβιότερους της χώρας. Έχετε μία πορεία. Και υπάρχουν οι φωνές που λέγανε γιατί ξανά ο Σταύρος Αρναουτάκης να ασχοληθεί με τα κοινά. Γιατί να μην δώσει τη σκυτάλη σε έναν άλλο άνθρωπο. Ξεκινάμε από τα δύσκολα, αλλά είναι και το ερώτημα που φαντάζομαι μέσα στο καλοκαίρι το ακούγατε κυρίως από κάποιους αντιπάλους, αλλά και από ανθρώπους της Κρήτης. Οπωσδήποτε, κύριε Δασκαλάκη, πρέπει να πούμε ότι όλη αυτή η θέση δική μας και η προσωπική για να διεκδικήσω πάλι την περιφέρεια Κρήτης ξεκινά από την αγάπη του κόσμου. Και με κάθε ειλικρίνεια θέλω να σας πω ότι εάν δεν υπήρχε αυτή η εκτίμηση και η αγάπη και η παρότριση του κόσμου να συνεχίσουμε να υπηρετούμε την περιφέρεια Κρήτης μαζί με τους συνεργάτες μας, δεν θα υπήρχε κανείς λόγος να διεκδικήσω την περιφέρειά μας. Όμως ήταν η αναγκαιότητα, είναι αυτή η περίοδος που όλα τα μεγάλα έργα θα βρίσκονται εν εξελίξη. Αυτή η δεκαετία θα είναι μια δεκαετία ανάπτυξης, εργασίας και κοινωνική συνοχή για το νησί μας που χρειάζεται να ενώνουμε δυνάμεις. Και αυτό κάναμε όλα τα χρόνια, αλλά και αυτή την περίοδο που ενώνουμε ευρύτερες πολιτικές, κοινωνικές δυνάμεις για να διεκδικούμε από την κεντρική εξουσία. Γιατί δεν είναι εύκολη η κεντρική εξουσία, όποιος και αν είναι η κυβέρνηση, πρέπει συνεχώς να διεκδικούμε για να υπάρξει η πραγματική αποκέντρωση με αρμοδιότητες και πόρους. Άρα, απαντώντας στο ερώτημά σας, είναι η αγάπη του κόσμου που αυτή μου δίνει τη δύναμη να συνεχίσω να διεκδικώ την περιφέρεια Κρήτης. Ξέρετε, στο χώρο της αυτοδιοίκησης, και το έχουμε συναντήσει πάρα πολλές φορές εδώ στην Κρήτη, υπάρχει ένα ταμπού. Τι είναι αυτό το ταμπού, ποιο είναι αυτό το ταμπού? Η πολιτική ταυτότητα ή αλλιώς η κομματική ταυτότητα, θα προτιμήσω τη φράση πολιτική ταυτότητα. Πάρα πολλοί υποψήφοι προσπαθούν στην προσπάθεια να διεκδικήσουν είτε δήμους είτε περιφέρειες ανά την Ελλάδα να αποποιηθούν την πολιτική τους ταυτότητα. Σας άκουσα την περασμένη Παρασκευή στη συνάντηση που είχατε σε κεντρικό ξενοδοχείο του Ηρακλείου να λέτε στους υποψήφιους περιφερειακούς συμβούλους σας, άντρες και γυναίκες εδώ στο Ηράκλειο, ότι δεν έκρυψα ποτέ την πολιτική μου ταυτότητα. Υπάρχει όμως μια διαφορά αυτή τη φορά. Ότι ναι, μεν υπάρχει μια στήριξη από το ΠΑΣΟΚ, έχετε όμως και μια ευρεία στήριξη από τη Νέα Δημοκρατία. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η Νέα Δημοκρατία, με εξαίρεση τις τελευταίες εκλογές, ήταν ένα κόμμα που ποτέ δεν είχε καταφέρει να κάνει και στις 4 περιφερειακές ενότητες της Κρήτης την υπέρβαση. Είναι η σιγουριά του Σταύρου Αρναουτάκη ή είναι ένα μπράβο
της σημερινής κυβέρνησης στο έργο της ομάδας του Σταύρου Αρναουτάκη. Νομίζω, κύριε Δασκαλάκη, ότι και με την προηγούμενη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, που ο ίδιος ο Πρωθυπουργός είχε εκφραστεί, ο κύριος Τσίπρας, με τα καλύτερα λόγια και έδωσε τη στήριξη για να είμαστε υποψήφοι μαζί, το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά εμείς ξεπερνούμε τα κόμματα. Όλος ο κόσμος στην Κρήτη γνωρίζει που ανοίγω από την πρώτη στιγμή. Ποτέ δεν έκρυψα την κομματική μου ταυτότητα. Όμως, ποτέ, από όποια θέση αν έχω περάσει, δεν έβαλα πρώτα την κομματική ταυτότητα. Πρώτα ήταν το εμείς, ήταν η Κρήτη μας, ήταν ο Δήμος μας όταν ήμουν δήμαρχος, για το συμφέρον των πολιτών. Και αυτή την περίοδο θέλω να σας πω ότι αυτή η πίεση από τον κόσμο και της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και από άλλους πολιτικούς χώρους και από το ΣΥΡΙΖΑ, ήταν πολύ μεγάλη για να υπάρχει η υποστήριξη. Mm-hmm. Δεν εννοώ κάποια κομματικά στελέχη. Εννοώ τον απλό κόσμο που με αυτόν είμαι σε καθημερινή επαφή. Άρα θεωρώ ότι είναι τιμητικό όταν ένα δημοκρατικό κόμμα, το οποίο υπάρχει, το οποίο είναι κυβέρνηση σήμερα, δηλώνει την στήριξη απέναντι στην υποψηφιότητα χωρίς κανένα προαπαιτούμενο. Είπατε για τον ΣΥΡΙΖΑ και για τον Αλέξη Τσίπρα. Όμως σε αυτό το δρόμο προς τις αυτοδιοικητικές κάλπες, απέναντί σας έχετε έναν πολιτικό αντίπαλο που στηρίζεται από τον ΣΥΡΙΖΑ, και αναφέρομαι στον Σπύρο τον Δανέλη. Ναι, δεν είπα στην περίοδο μέχρι να βγουν οι υποψηφιότητες. Είναι ένας εξαίρετος φίλος, συνεργάτης χρόνια. Έχουμε πολλές κοινές παρουσίες σε διάφορα θέματα. Είναι μια επιλογή που είναι σεβαστή, κύριε Δασκαλάκη. Επέλεξε για διάφορους λόγους ο ΣΥΡΙΖΑ να υποστηρίξει μια άλλη υποψηφιότητα. Είναι σεβαστή. Εμείς θα δώσουμε ένα αγώνα για την Κρήτη μας, για να συνεχίσουμε. Από εκεί και πέρα, ό,τι επιλέξει ο πολίτης της Κρήτης, εμείς θα σεβαστούμε την επιλογή του κρητικού λαού. Είπατε στην προηγούμενη τοποθέτησή σας ότι μπροστά μας έχουμε μία δεκαετία ανάπτυξης και μεγάλων έργων. Είστε ένας άνθρωπος που διετέλεσε επί πολλά χρόνια δήμαρχος στις Αρχάνες. Εν συνεχεία μετακομίσατε στις Βρυξέλλες ως ευρωβουλευτής. Ήσασταν μέλος κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ, είχατε και χαρτοφυλάκιο και όλα τα υπόλοιπα χρόνια είστε στην περιφέρεια Κρήτης. Ο Σταύρος Αρναουτάκης το 2023 βλέπει την ημερομηνία που θα κρεμάσει παπούτσι, αυτό που χρησιμοποιούν ως φράση οι αθλητές. Είπατε για δεκαετία και η θητεία αυτή είναι πενταετής. Ναι, να απαντήσω. Καταρχήν πρέπει να εκλεγούμε. Για να πούμε οτιδήποτε απαντώντα στο ερώτημά σα, γιατί δεν είναι. Άρα, να περιμένουμε τις εκλογές 8 του Οκτώβρη. Από εκεί και πέρα, δεν νομίζω ότι θα είναι σοβαρό να υποθεί ότι, ξέρετε, εγώ κάνω αυτή τη θητεία και δεν υπάρχει κάποια άλλη. Πρώτα να εκλεγούμε, μετά όλα τα κρίνει ο λαός. Όποτε έρθει, είναι 5 χρόνια η επόμενη θητεία. Μετά το τέλος, εάν εμείς είμαστε στην αιρετή περιφέρεια, τότε θα αποφασίσω πρώτα καλά να είμαστε, πρώτα ο Θεός, τι είναι το επόμενο βήμα. Θα σας γυρίσω το χρόνο πίσω και θα σας πάω στην πρώτη μέρα που αναλάβατε αυτή τη θητεία που ολοκληρώνεται στις 31 Δεκεμβρίου του 2023. Γιατί ό,τι και αν γίνει στις εκλογές της 8ης Οκτωβρίου, έτσι κι αλλιώς θα είστε περιφερειάρχης της Κρήτης μέχρι και την τελευταία ημέρα αυτού του έτους που διανύουμε. Μέχρι τέλος του χρόνου, ναι. Αν γυρίστε το χρόνο πίσω και έρθουμε στο σήμερα, είναι κάτι που έχει θυμώσει τον Σταύρο Αρναουτάκη, ένα έργο υποδομής, ένα σχέδιο το οποίο δεν βγήκε, μια υπόσχεση που έδωσε στους πολίτες και δεν την τήρησε? Πρέπει να πούμε, κύριε Δασκαλάκη, ότι αυτή η τετραετία ήταν η πιο δύσκολη από όλες τις προηγούμενες. Γιατί είχαμε τις φυσικές καταστροφές Χανιά, Ρέθυμνο, και θυμάστε πάρα πολύ καλά ότι ειδικά στις δύο περιφερειακές ενότητες οι ζημιές ξεπερνούσαν τα 380 εκατομμύρια. Είχαμε την πανδημία. Άλλαξαν στην πορεία περίπου 200 εκατομμύρια από τις χρηματοδοτήσεις που είχαμε για να υποστηρίξουμε τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που είχαν πληγεί λόγω της πανδημίας, για να ενισχύσουμε τα νοσοκομεία της Κρήτης με μηχανολογικό εξοπλισμό, με γιατρούς νοσηλευτές, 530 άνθρωποι νοσηλευτές και γιατροί πληρωνόταν από την περιφέρεια,
Άρα αντιλαμβάνεστε ότι ήταν μια πάρα πολύ δύσκολη τετραετία που έπρεπε να τη διαχειριστούμε. Αυτό που ενδεχομένως θα μπορούσε να γίνει πιο μπροστά, το οποίο όμως αφορούσε το Υπουργείο, ήταν ο βόρειος οδικός άξονας που μπορούσε να είχε δημοπρατηθεί. Δεν θα ήθελα να επεκταθούμε σε αυτό, γιατί έχουμε μια ολόκληρη ενότητα για τον βόρειο οδικό άξονα της Κρήτης, αλλά και για τον νεοκριτικό αυτοκινητόδρομο. Άρα, θεωρείτε ότι όλες αυτές οι δυσκολίες που προέκυψαν έπρεπε και να κάποια καλύψουμε... πράγματα που δεν έγιναν, τα πήγε πίσω η πανδημία, που κακά τα ψέματα ήταν μια παγκόσμια υγειονομική κρίση, που έφερε οικονομική κρίση, έφερε κοινωνικές ανισότητες, έφερε κοινωνικά τραύματα στους πολίτες, άρα αντιλαμβανόμαστε απόλυτα. Θέλω να σας φέρω έπρεπε να σταθούμε δίπλα στον πολίτη, ναι. Γιατί ήταν μεγάλη αυτή η κρίση που περάσαμε και έπρεπε να σταθούμε οικονομικά, ηθικά, όσο μπορούσαμε μέσα από τα προγράμματά μας. Θέλω να σας πω, επειδή είμαι δημοσιογράφος περίπου 25 χρόνια και θέλω να πιστεύω ότι και μάχημος, από το 2000 μέχρι και σήμερα, κύριε Αρναουτάκη, εξακολουθούν οι κριτικοί να έχουν τους ίδιους προβληματισμούς. Δηλαδή, επειδή πλέον στην καθημερινότητά μας είναι και οι διαδικτυακές πλατφόρμες, βλέπουμε πράγματα που μας πονούν να εξακολουθούν να μας πονούν. Οδικό δίκτυο, τροχέα, ένα αεροδρόμιο στο Ηράκλειο που δυστυχώς δυσφημείται με τις εικόνες που οι ίδιοι οι τουρίστες μεταφέρουν σε ολόκληρο τον κόσμο. Και κάποιος θα μπορούσε να σας πει ότι, okay, γιατί δεν άλλαξε αυτή η εικόνα? Γιατί εξακολουθούμε το 2023 να μιλάμε για τα ίδια πράγματα που μιλούσαμε το 2000 και ενδεχομένως προγενέστερα? Ναι, να ξεκινήσουμε από το αεροδρόμιο. Σήμερα ήταν εδώ η Υπουργός, η κυρία Κεφαλογιάννη. Βεβαίως. Να πούμε ότι το 2010 πόσος τουρισμός ήταν στην Κρήτη και πώς είναι σήμερα. Έχει διπλασιαστεί ο τουρισμός. Δεν μπορεί όμως η κεντρική εξουσία διαχρονικά, όποια και αν είναι, να λέει θα γίνει το νέο αεροδρόμιο στο Καστέλι, αλλά μέχρι τότε δεν μπορούμε να κάνουμε καμία κίνηση βελτίωση. Mm-hmm. Αυτό το οποίο ζητήσαμε και σήμερα και το οποίο έχουμε ζητήσει από όλους τους υπουργούς και περιμένουμε τον κύριο Σταϊκούρα ότι θα κάνει μια επίσκεψη σύντομα στο νησί, ότι πρέπει να βελτιωθεί η κατάσταση στο αεροδρόμιο του Ηρακλείου μέχρι να μεταφερθεί στο Καστέρι το νέο αεροδρόμιο. Να πούμε ότι για το οδικό δίκτυο, πραγματικά το οδικό δίκτυο είναι σε μια κατάσταση η οποία δεν περιποιεί τιμή για κανένα μας. Αρμοδιότητα Υπουργείου Υποδομών. Οι μελέτες πότε ξεκίνησαν για τον βόρειο οδικό άξονα, πότε ήταν οι μελέτες έτοιμες και πού υπήρχαν οι χρηματοδοτήσεις. Δυστυχώς, όλα αυτά τα χρόνια, και να πω από δηλαδή, το 2010... από την πλευρά της περιφέρειας κατατίθενται κανονικά? Όχι. Και απλά η κεντρική πολιτική, όχι, εξουσία ήταν αυτή που δεν μπορούσε να τις υλοποιήσει. Οι μελέτες από το βόρειο, για το βόρειο οδικό άξονα γίνεται αποκλειστικά από το Υπουργείο Υποδομών. Εμείς δεν έχουμε κάποια αρμοδιότητα σε αυτό. Αυτό και είναι μάλιστα, μεγάλο θέμα βεβαίως, κύριε Αρναουτάκη. Πρέπει να πω ότι η αυτοδιοίκηση πολλές φορές κινείται με κομμένα φτερά σε πολύ σημαντικές παρεμβάσεις, γιατί το οδικό δίκτυο ενός τόπου είναι το οδικό δίκτυο που κινείται κυρίως, κινούνται κυρίως οι άνθρωποι που ζουν σε αυτόν τον τόπο. Και να πω επίσης ότι τότε που έγινε ο Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης, αυτό που ανακοινώθηκε τότε ήταν το 2013, ότι θα γίνει ο οργανισμός αυτός, θα ενοποιηθούν οι δύο οργανισμοί για να κάνει το βόρειο οδικό άξονα. Όμως ποτέ δεν δόθηκε καμιά αρμοδιότητα ούτε στον Οργανισμό Ανάπτυξης Κρήτης, ούτε στην περιφέρεια. Εμείς διαχρονικά ζητούσαμε να έχουμε ρόλο και λόγο πάνω στον σχεδιασμό ο οποίος γίνεται για τον βόρειο οδικό άξονα. Είδαμε πολλές φορές ότι ερχόταν μελετητές και ούτε καν μία επίσκεψη γινόταν στην περιφέρεια. Αυτό το θέσαμε στον ίδιο τον Πρωθυπουργό, ότι δεν είναι δυνατόν να γίνονται μελέτες στην Κρήτη και να μην γνωρίζει είτε ο Δήμαρχος της περιοχής είτε ο Περιφερειάρχης, αλλά περισσότερο τα στελέχη μας, οι μηχανικοί που γνωρίζουν καλύτερα από τον καθένα πώς πρέπει να γίνει μία χάραξη για να μπορούμε να κάνουμε τις παρατηρήσεις. Είδαμε ότι είχαμε μία τον Αύγουστο του 2022 που εγκρίναμε τους περιβαλλοντικούς όρους για τον βόρειο οδικό άξονα, ότι δεν εγκρίναμε στη συνεδρίαση αυτή τον Αύγουστο, δεν εγκρίναμε τους όρους που έστειλε το Υπουργείο, παραπέψαμε πίσω. Και αυτό το οποίο κερδίθηκε σε αυτή τη φάση, γιατί θα έχουμε και άλλη συζήτηση, ειδικά για το Ηράκλειο, αυτό που ζητά ο Δήμος Ηρακλείου και θα γίνει, να γίνει το τούνελ στο Κακό Όρος,
να γίνει η μελέτη στο ρέθυμο που είχε ζητήσει ο Δήμαρχος και μια σειρά τροποποιήσεων που έγιναν αποδεκτές από το Υπουργείο και να προχωρήσουμε για να μπορεί να δημοπρατηθεί το έργο. Επειδή μου έχετε ανοίξει το κομμάτι του ΒΟΑΚ και θα σας πω πάλι να βάλετε μια ανατελή, γιατί έχω πολλά ερωτήματα που θα ήθελα να σας θέσω, κυρίως για τη νέα χάραξη, το νέο κριτικό αυτοκινητόδρομο και την αμφισβήτηση που έχουν αρκετοί πολίτες απέναντι σε αυτά τα πιθανά εργοτάξια που είδαμε, δεν είδαμε, ενδεχομένως δεν βλέπουμε, θα μου απαντήσετε. Θέλω να παραμείνουμε λίγο στο κομμάτι του τουρισμού. Και γιατί σας το λέω αυτό, επειδή θίξαμε το κομμάτι του αεροδρομίου. Το 2002 η Κρήτη είχε ετησίως 3 εκατομμύρια τουρίστες, 3 εκατομμύρια αφίξεις. Φτάσαμε στο χρυσό 2018, όπου ξεπέρασαν τα 5,5 με 6 εκατομμύρια, τα 6 εκατομμύρια, ήταν και χρυσή χρονιά του κριτικού τουρισμού, και βλέπουμε ότι από το 2000 μέχρι και σήμερα η Κρήτη, που είναι η ναυαρχίδα της ελληνικής τουριστικής βιομηχανίας, που έχει σχεδόν το 19% των τουριστικών αφίξεων, που έχει τις μεγαλύτερες ξενοδοχειακές μονάδες, είναι ουραγός σε ολόκληρη την Ευρώπη στο κομμάτι των υποδομών. Και θέλω να σταθούμε στο αεροδρόμιο. Επειδή πάρα πολλά χρόνια, το ξέρετε καλύτερα από μένα, είχαμε αυτό το «θα φτιαχτεί το νέο αεροδρόμιο», ερχόταν ο ένας υπουργός, παρουσίαζε ένα σχέδιο, ερχόταν η άλλη κυβέρνηση, άλλαζε το σχέδιο, για να φτάσουμε σήμερα και να βλέπουμε ορθώς ότι το έργο έχει υλοποιηθεί σε ένα ποσοστό 25%. Υπήρξε λιγορία από την περιφέρεια Κρήτης, βολεύτηκε η περιφέρεια Κρήτης. Γιατί να δώσω λεφτά στο υφιστάμενο αεροδρόμιο, όταν φτιάχνω ένα υπερσύγχρονο αεροπορικό κόμβο? Όχι, τα χρήματα δεν τα δίνει η περιφέρεια Κρήτης. Και πρέπει να πούμε ότι δεν είναι μόνο του Ηρακλείου. Δεν είναι μόνο του Ηρακλείου, είναι το Χανίων που είχε ενταχθεί σε πρόγραμμα και μετά το πήρε η Φράπορτ. Είναι και τη Σιτίας. Mm-hmm. Γιατί όταν συζητούμε για αεροδρόμια πρέπει να συζητούμε και για τα τρία. Δεν έχει να κάνει όμως με διεκδίκηση. Δηλαδή, πάει ο Περιφερειάρχης και λέει, ελάτε να δείτε πώς είναι αυτό το αεροδρόμιο. Να μην ξεχνούμε ότι είχε δημοπρατηθεί αρκετές φορές, mm-hmm. όμως δεν υπήρχαν προσφορές. Το θυμάμαι. Και πρέπει να πούμε, γιατί πρέπει να λέμε τα πράγματα και να λέμε την αλήθεια, όταν την τελευταία φορά που δημοπρατήθηκε το αεροδρόμιο στο Καστέλι, αυτό το οποίο είχε ζητηθεί, που ήταν μόνο ένας μειοδότης, να ακυρωθεί πάλι ο διαγωνισμός. Εμείς βγήκαμε ως Περιφέρεια Κρήτης και στηρίξαμε να προχωρήσει ο διαγωνισμός, τότε ήταν υπουργός ο Χρήστος ο Σπίρτσης. Mm-hmm. Να προχωρήσει ο διαγωνισμός, αφού επί 4-5 φορές δεν υπήρχε κανένα ενδιαφέρον για να προχωρήσει. Είχαμε μια εξαιρετική και πολύ λειτουργική μελέτη τότε. Βεβαίως, αλλά άλλαξε. Είδαμε στην πορεία ότι πάλι άλλαξε. Βεβαίως. Γιατί την ημέρα που παρουσιαζόταν, που είδαμε ότι ήταν μικρότερο από το υπάρχον, άρα είχαμε μια αύξηση των τετραγωνικών του νέου αεροδρομίου, που αυτό πρέπει να πιστωθεί και στην σημερινή κυβέρνηση, ότι αυξήθηκε και να γίνει ένα σύγχρονο αεροδρόμιο. Όμως, πολλές φορές οι χρηματοδοτήσεις δεν περνούν μέσα από εμάς. Οι χρηματοδοτήσεις αυτές είναι αποκλειστικά από το Υπουργείο. Είναι μεγάλα έργα τα οποία σε εμάς ενημέρωση γίνεται. Πάντα ήταν η διεκδίκηση από πλευράς της περιφέρειας για όλα τα μεγάλα έργα. Γιατί εκτός από το αεροδρόμιο, εκτός από το βόρειο, εκτός από το βόρειο δικό άξονα, πρέπει να πιστωθεί μόνο στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Όχι. Και πρέπει να πιστωθεί διαχρονικά και στις κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ. Mm-hmm. Προχώρησαν πολύ, να καθυστερήσανε. Υπήρξε ο σχεδιασμός, αν θυμόμαστε, από τον Μανώλη το Στρατάκη, όταν ήταν υφυπουργός, που ήρθε εδώ με τον κύριο Βερελή, που προχωρήσανε, σταματήσανε για διάφορους λόγους, είχαν προτεραιότητες σε άλλα έργα στην Ελλάδα. Αυτό το οποίο όμως πρέπει να πούμε, τα τελευταία χρόνια επί κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, με τον Χρήστο το Σπίρτζη, που προχώρησε ο διαγωνισμός και μάλιστα βγήκαμε εμείς ως περιφέρεια να στηρίξουμε ότι πρέπει να προχωρήσει, γιατί υπήρχαν διάφορα θέματα να μην προχωρήσει, μπορεί ακόμα να μην έχει ξεκινήσει. Και σήμερα η σημερινή κυβέρνηση, με την προηγούμενη, στην προηγούμενη διακυβέρνησή της, ότι έχει προχωρήσει, έχει εγκατασταθεί ο ανάδοχος, έχει το 25%, προχωρεί το έργο, άρα μέχρι το 2027 θα γίνει. Όμως μέχρι τότε πρέπει να υπάρξει η βελτίωση στο αεροδρόμιο εδώ. Και βεβαίως η διασύνδεση, την οποία θα τη συζητήσουμε στην πορεία, η διασύνδεση του νέου αεροδρομίου με τους δρόμους, γιατί εδώ έχουμε ένα τεράστιο. Και στη διασύνδεση αυτή υπάρχει πρόβλημα, γιατί έχουμε με ομόφωνη απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, κύριε Δασκαλάκη, ζητούμε να γίνει ένα τούνελ για να πάει προς το Καστέλι.
Δεν γνωρίζουμε ακόμα την έκβαση. Ήρθε ο Υπουργός εδώ, το θέσαμε. Είναι ομόφωνη η απόφασή μας και το ΤΕΤΑΚ έχει ζητήσει το ίδιο και ο Δήμος της περιοχής. Άρα όλοι μαζί ενώνουμε δυνάμεις για να τεκμηριώσουμε ότι είναι αναγκαιότητα να γίνει αυτό το τούνελ. Πιστεύετε, κύριε Αρναουτάκη, ότι η αυτοδιοίκηση και κατ' επέκταση η περιφέρεια Κρήτης πολλές φορές πέφτει θύμα της κατάρριψης της συνέχειας? Και τι εννοώ? Μπορεί να έρθει μια κυβέρνηση να θέσει μια μελέτη, να μπαίνει στη διαδικασία να την υλοποιήσει και να προχωρήσει το έργο, και την ίδια στιγμή γίνονται εκλογές, αλλάζει η κυβέρνηση, έρχεται μια νέα κυβέρνηση, μηδενίζει το έργο της προηγούμενης και την ίδια ώρα ξεκινάει το έργο από την αρχή. Αυτό ως αίσθηση θέλω να γνωρίζετε, φαντάζομαι το γνωρίζετε, το έχουν οι πολίτες της Κρήτης. Αυτό πιστεύουν. Ότι πολλές φορές δεν τηρείται η συνέχεια. Γιατί είναι ταμπού κάτι καλό από την προηγούμενη κυβέρνηση να μην συνεχίζεται από την επόμενη? Σε αυτό που λέτε, και έχετε απόλυτο δίκιο, να πω ότι αυτό που συνεχίστηκε ήταν η διασύνδεση, η ηλεκτρική διασύνδεση στο μεγάλο καλώδιο από την Κορακιά να πάει η Αττική και από Πελοπόννησο στα Χανιά. Συνεχίστηκε αυτό που είχε σχεδιαστεί από τον κύριο Σταθάκη, από τον κύριο Μανουσάκη. Συνέχισε ο Κωστής ο Χατζηδάκης ως υπουργός και προχώρησε χωρίς καθυστερήσεις αυτό το έργο. Το μικρό καλώδιο έχει γίνει και προχωρεί, μέχρι το 2024 θα είναι έτοιμη η μεγάλη διασύνδεση για να υπάρχει η ενεργειακή ασφάλεια στο νησί, γιατί δυστυχώς δεν είχαμε. Επί του ΒΟΑΚ υπήρχαν διάφορα θέματα. Για τη μεγάλη διασύνδεση, κύριε Αρναουτάκη, είστε πολύ σίγουρος ότι δεν θα υπάρξουν προβλήματα? Προβλήματα σε ποιο? Στο κομμάτι υλοποίησης του έργου. Γιατί διαβάζοντας τις τελευταίες ημέρες για να προετοιμαστώ για τη σημερινή συνέντευξη, βλέπω ότι υπάρχουν πολλές επιστημονικές εστάσεις όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να γίνει η διασύνδεση. Και να μου πείτε, μιας και το ανοίξαμε αυτό το θέμα, σε ποιο στάδιο είναι η μεγάλη διασύνδεση? Αυτό το οποίο γνωρίζω από τον ίδιο τον πρόεδρο, τον κύριο Μανουσάκη, ο οποίος είναι ένας εξαίρετος τεχνοκράτης, και ό,τι διατηρείται και με την κυβέρνηση τη σημερινή είναι πολύ θετικό. Ότι το έργο προχωρεί και τέλος του 2024 θα είναι η διασύνδεση, θα έχει υλοποιηθεί. Στα τεχνικά τώρα είναι άλλο αυτό θέμα. Αυτό πρακτικά τι σημαίνει για την Κρήτη? Τι σημαίνει η ολοκλήρωση της διασύνδεσης του στα τέλη του 2024? Θα είναι δεδομένη η ενεργειακή της αυτονομία? Η ασφάλεια. Αυτό το οποίο θέλουμε, την ασφάλεια, γιατί είδαμε πολλές φορές, πολλά χρόνια, πολλά καλοκαίρια, να μην φτάνει η ενέργεια η οποία παράγεται. Και είναι πολύ σημαντικό, όταν θέλουμε να λέμε ότι έχουμε ένα ποιοτικό τουρισμό, όταν θέλουμε να λέμε ότι θέλουμε ανάπτυξη, όταν θέλουμε να λέμε ότι η Νέα Κρήτη προσφέρεται για να γίνουν επενδύσεις, δεν μπορεί να μην υπάρχει ενεργειακή ασφάλεια. Άρα δίνεται ένα πολύ, λύνεται ένα πολύ σημαντικό θέμα για την Κρήτη. Και επίσης πρέπει να πούμε ότι ο κρατικός προϋπολογισμός θα έχει μία εξοικονόμηση πάνω από τα 350 με 400 εκατομμύρια που δεν θα έχουμε τις μονάδες τις ενεργοβόρες να λειτουργούν. Μάλιστα. Άρα αυτό σημαίνει ότι στην περιοχή των Λινοπεραμάτων θα δούμε και μια διαφορετική εικόνα πολύ σύντομα, που θα αναβαθμίσει ποιοτικά και το τουριστικό προϊόν του Δήμου Μαλεβιζίου? Είναι ένας στόχος που έχουμε βάλει μαζί με το Δήμο Μαλεβιζίου, ότι πρέπει να γίνει η μεταφορά όλων των εγκαταστάσεων αυτών στην Κορακιά, να γίνει ένα πάρκο που να μεταφερθούν πάρα πολλές δραστηριότητες, ούτως ώστε να αναβαθμιστεί το τουριστικό προϊόν του Δήμου Μαλεβιζίου. Για αυτήν την ενεργειακή διασύνδεση, και είναι και το τελευταίο ερώτημα που θα σας κάνω για να το κλείσουμε αυτό το θέμα, γιατί θέλω να σας θέσω αρκετά, θα μπορούσε, χάθηκε χρόνος, ποιοτικός χρόνος, που σήμερα, ας πούμε, θα μπορούσαμε αυτό να το έχουμε αφήσει στην άκρη και να λέμε εδώ είμαστε καλά? Πρέπει να δούμε πώς προχωρεί η τεχνολογία, πού βρίσκονται οι χρηματοδοτήσεις, γιατί ξεπερνά το 1 δισεκατομμύριο για να γίνει αυτό το έργο. Είναι όμως θέμα της κεντρικής εξουσίας. Ενώ πολλά χρόνια το ακούγαμε ότι θα γίνει ενεργειακή διασύνδεση, ξεκίνησε από το 2012-2013 και μετά να συζητείτε, να βρεθούν οι πόροι και να γίνουν οι μελέτες και να προχωρεί η χρηματοδότηση του έργου.
Είναι ένα πολύ σημαντικό έργο εφόσον ολοκληρωθεί το 2023, γιατί πράγματι θωρακίζει την ασφάλεια, την ενεργειακή της Κρήτης. Όλοι θυμάμαι συγκεκριμένα καλοκαίρια που είμαστε ένα βήμα πριν τον blackout. Κάποιες περιοχές είχαν βυθιστεί και στο σκοτάδι. Είχαμε βιώσει άσχημες εικόνες. Θυμάμαι το 2016, το 2014, το 2013 που είχε γίνει και τον blackout στο αεροδρόμιο Νίκος Καζαντζάκης του Ηρακλείου. Θέλω να επιστρέψουμε στο κομμάτι του αεροδρομίου. Για να το κλείσουμε αυτό, σας πάω, αλλά με βοηθάτε και εσείς ο ίδιος στο να συνδέσουμε τα θέματα, στο υφιστάμενο αεροδρόμιο, για να κλείσουμε και με αυτό. Είπατε ότι ο στόχος είναι να υπάρχουν κάποιες παρεμβάσεις. Και θα σας ρωτήσω εγώ, γιατί το κράτος να δώσει λεφτά σε ένα αεροδρόμιο που σε 3 χρόνια θα κλείσει. Και γιατί την ίδια στιγμή η αυτοδιοίκηση, γνωρίζω ας πούμε ότι το αεροδρόμιο της Σιτίας είναι ένα δημοτικό αεροδρόμιο, άρα έχει ένα λόγο. Ο Δήμος, κατ' επέκταση έναν λόγο και η Περιφέρεια, να μην είχε έναν πιο επιτελικό ρόλο, όπως και έναν πιο επιτελικό ρόλο το αεροδρόμιο Δασκαλογιάννης. Θα το πω πολύ απλά. Εξακολουθούμε στην Κρήτη το Ρέθυμνο, το Ηράκλειο και το Λασίθι να εξυπηρετούνται από τον Νίκος Καζαντζάκης και το Δασκαλογιάννης να είναι ένα αεροδρόμιο μόνο για τα Χανιά σχεδόν. Αυτό το οποίο πρέπει να πούμε ότι ποτέ δεν μας δόθηκε η δυνατότητα να συμμετέχουμε είτε σε ένα διοικητικό συμβούλιο, είτε σε μια επιτροπή, είτε να καταθέσουμε αυτές τις προτάσεις που καταθέτουμε και να αναλυφθούν υπόψη. Είναι κάποιες που λαμβάνονται, άλλες δεν λαμβάνονται. Γιατί δεν υπάρχει πραγματική αποκέντρωση, κύριε Δασκαλάκη, και αρμοδιοτήτων και πόρων. Από την εποχή που. Παίζουν δηλαδή τον Ταούλη, του Ροπερέι, τώρα εγώ θέλω το αεροδρόμιο του Ηρακλείου γιατί με εξυπηρετεί, είναι και πιο κοντά στους πιο δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς, άρα θα στείλω τους τουρίστες εκεί. Είμαστε θύμα λίγο αυτής της κατάστασης. Για να πάνε στη Σιτία, αντιλαμβάνεστε ότι είναι μακριά, δεν γίνεται. Αυτή τη στιγμή όμως, όταν λέμε σήμερα που είχαμε τη συνάντηση, είπε ο κύριος Πλιάκας, ο αεροδρομιάρχης, ότι τα χρήματα που χρειάζεται τώρα είναι 3 εκατομμύρια για να μπορούμε να κάνουμε μια παρέμβαση, ειδικά στον κλιματισμό, για να μην υπάρχει αυτό το χάος το οποίο υπάρχει. Ειδικά φέτος. Ακριβώς. Άρα, τα 3 εκατομμύρια δεν είναι κανένα μεγάλο ποσό όταν εισπράττονται τόσα ποσά από το αεροδρόμιο, από τα τέλη και να μην δοθούν τα 3 εκατομμύρια. Αλλά πρέπει να δοθούν τώρα και όχι του χρόνου, γιατί για να γίνει ο διαγωνισμός μπορεί να περάσουν και 2 χρόνια για να γίνει. Και φέτος που έγιναν τα ασφαλτικά μέσα στο αεροδρόμιο και ένας κλιματισμός που βελτιώθηκε εν μέρη ήταν από μία δωρεάν εταιρείας. Αυτό έγινε φέτος. Αυτό είναι ένα θέμα βεβαίως, κύριε Αρναουτάκη, που πρέπει νομίζω οι άνθρωποι της αυτοδιοίκησης να το δείτε με πολύ μεγάλη σοβαρότητα. Έχω την εντύπωση ως πολίτης κυρίως και μετά σαν δημοσιογράφος ότι το αθηνοκεντρικό κράτος εξακολουθεί να βλέπει την αυτοδιοίκηση ως τον φτωχό συγγενή, όχι ενδεχομένως στον βαθμό που συνέβαινε αυτό πριν από κάποιες δεκαετίες. Διαχρονικά πρέπει να σας πω, κύριε Δασκαλάκη, ότι όλοι οι πρωθυπουργοί είπαν για την αποκέντρωση. Και ήταν μια μεγάλη τομή για την αυτοδιοίκηση το 2010 που έγινε ο Καλλικράτης. Και για τους Δήμους και για τις περιφέρειες που ήταν για πρώτη φορά αιρετές. Δεν δόθηκαν όμως οι χρηματοδοτήσεις οι οποίες είχαν μπει τότε, είχαν υποθεί τα 4 δισεκατομμύρια, μπήκαμε στα μνημόνια, δυστυχώς μηδενίστηκαν οι χρηματοδοτήσεις. Και αυτό είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό θέμα. Για να σας φέρω ένα παράδειγμα, ξεκινώντας το 2011, εμείς είχαμε από τους κεντρικούς αυτοτελείς πόρους μία επιχορήγηση 30 εκατομμυρίων το χρόνο, η οποία τα επόμενα χρόνια μέχρι το 2020 μηδενίστηκε. Μηδέν κάθε χρόνο. Και από το 2021-2022 πήραμε από 4,5 εκατομμύρια. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι δεν γίνεται να λέμε ότι θέλουμε να κάνουμε αυτό το έργο, θέλουμε να κάνουμε το μικρό ή μεγαλύτερο, χωρίς να υπάρχουν κεντρικοί αυτοτελείς πόροι. Και αυτό είναι ένα θέμα το οποίο το θέτουμε όλοι οι περιφερειάρχες. Ήδη γίνεται ένα συμβούλιο τώρα στη Θεσσαλονίκη, έχουν μπει τα θέματα αυτά, αλλά θεωρώ ότι και μετά τις εκλογές, όποιοι κι αν είναι μέσα στην αιρετή περιφέρεια, πρέπει να το διεκδικήσουμε μαζί με τους υπόλοιπους περιφερειάρχες, όλες τις περιφέρειες, να αυξηθούν οι χρηματοδοτήσεις. Είδα πριν από 10 μέρες τον κύριο Παπαθανάση που έχει όλες τις χρηματοδοτήσεις, δεν μπορεί να υπάρχουν αυτές οι χρηματοδοτήσεις όταν έχουμε μόνο αύξηση τιμών και αναθεωρήσεων πάνω από το 30%. Σας θλίβει ως περιφερειάρχη της Κρήτης το γεγονός ότι αν μπείτε σε μία διαδικτυακή πλατφόρμα όπως είναι το TripAdvisor, λέω παράδειγμα, όπου έχει εκατομμύρια χρήστες σε ολόκληρο τον κόσμο,
Τα αρνητικά σχόλια της Κρήτης αφορούν κυρίως τις υποδομές, βλέπε αεροδρόμιο, βλέπε οδικό δίκτυο, και ο ιδιωτικός τομέας έχει μια εντελώς διαφορετική προσέγγιση. Δηλαδή, τι λένε οι τουρίστες μας? Ότι πάμε σε έναν τόπο που αγαπάμε, γιατί έχει καλά ξενοδοχεία, αλλά για να φτάσουμε μέχρι το ξενοδοχείο ή για να φτάσουμε στο αεροδρόμιο του Ηρακλείου ή να φύγουμε από το αεροδρόμιο του Ηρακλείου, βιώνουμε μια απίστευτη ταλαιπωρία. Ειδικά στις αναχωρήσεις είναι ένα μεγάλο πρόβλημα, το οποίο με την αύξηση που υπάρχει, όταν, να πω παραδείγματα, σήμερα που είπε ο αερονομενάρχης μας, ο Γιώργος Σοπλιάκας, βάζει 1500 άτομα και είναι 3.000. Άρα χρειαζόταν το μεγαλύτερο αεροδρόμιο, μέχρι να γίνει αυτό, τι θα γίνει? Άρα πρέπει να δούνε πότε έρχονται τα αεροπλάνα, πότε φεύγουν, να υπάρχει μια έτσι επιμήκυση της ημέρας, παλιά έρχονταν για τη νύχτα. Βεβαίως. Τα αεροπλάνα, γιατί όταν έχουμε να βάζει κόσμο 1500 είναι 3.000. Να σας πω εμείς ένα παράδειγμα που τι νομίζω, να πούμε σε αυτό. Νομίζω ότι εμείς το βλέπουμε λίγο πιο χαλαρά. Εδώ οι φορείς του τουρισμού, και δεν αναφέρομαι εδώ μόνο στην Κρήτη, νομίζω ότι αυτό είναι μια φιλοσοφία σε ολόκληρη την Ελλάδα και κυρίως στις πολύ τουριστικές περιοχές, βλέπουν κυρίως τους αριθμούς και δεν βλέπουν τα ποιοτικά χαρακτηριστικά. Αν δείτε το κατακεφαλή εισόδημα των τουριστών και ποια είναι τα έσοδα που αφήνουν οι τουρίστες στην Κροατία, που έχει το 1/3 των τουριστικών αφίξεων των δικών μας, είναι σχεδόν οι ίδιες με τις τουριστικές αφίξεις στην Ελλάδα. Και θέλω να σας πω ότι η Κροατία, χρησιμοποιώ το παράδειγμα, είναι ένας προορισμός που αναπτύχθηκε τα τελευταία 15 χρόνια, είχε μια ραγδαία αύξηση. Όπως τώρα, ας πούμε, στη γειτονιά μας ανοίγει μια τεράστια τουριστική αγορά που φαίνεται ότι κινείται πολύ επιθετικά και δεν είναι άλλη από την Αλβανία. Κινδυνεύουμε οι υποδομές να μας κάνουν ουραγούς? Δηλαδή, κινδυνεύουμε κάποια στιγμή, να το πω έτσι λαϊκά, η Αλβανία να μας χτυπάει στα αυτιά γιατί φροντίζει να βελτιώνει τις υποδομές της? Ωστόσο, ναι, αλλά τις τιμές, αν δείτε την ανάλυση που υπάρχουν στην Αλβανία. Σε αυτό έχετε δίκιο. Δεν είναι, γιατί τις διάβασα και έχετε εγώ. Δίκιο σε αυτό. Είναι, κύριε Δασκαλάκη, πάρα πολύ χαμηλές και είδαμε την τελευταία δεκαετία πώς πήγαιναν. Όμως, να πούμε, εμείς τι θέλουμε? Θέλουμε ένα βιώσιμο τουριστικό προϊόν, θέλουμε τον ποιοτικό τουρισμό. Και αυτό το οποίο πρέπει να είμαστε ικανοποιημένοι, ότι οι ιδιώτες επενδυτές προχωρούν και κάνουν πάρα πολύ μεγάλες επενδύσεις, ειδικά στον τουριστικό τομέα. Η πενταετία αυτή θα είναι και μετά τα υπόλοιπα έργα τα οποία θα γίνουν, γιατί μέσα στην πενταετία δεν θα τελειώσει ο βόρειος οδικός άξονας, αλλά ανατολικά από το Ηράκλειο μέχρι τον Άγιο Νικόλαο θα γίνει ο βόρειος οδικός άξονας στην πενταετία. Από τα Χανιά, από την Κίσαμο μέχρι το Ηράκλειο, αν ξεκινήσει του χρόνου, θα θέλουμε 5 με 6 χρόνια, γιατί είναι ένα πολύ δύσκολο έργο. Δεν είναι όπως φαίνεται, χρειάζονται και άλλοι πόροι από αυτούς που έχουν προϋπολογιστεί με τις συζητήσεις που έχω κάνει με ειδικούς. Άρα πρέπει να δούμε πώς ολοκληρώνεται το κομμάτι μέχρι τον Άγιο Νικόλαο, πώς προχωρούν τα έργα ως δημόσια έργα μέχρι τη Σιτία, μέχρι την Παχιάμο που είναι προγραμματισμένα να γίνει έτοιμες οι μελέτες, να ολοκληρωθεί η μελέτη προς τη Σιτία και να διεκδικούμε τους πόρους, και από την Κίσαμο μέχρι το Ηράκλειο που θα είναι στη σύμβαση παραχώρησης να ολοκληρωθεί. Μάλιστα. Όπως επίσης και η σύνδεση του αεροδρομίου των Χανίων με τον βόρειο οδικό άξονα. Γιατί είπατε προηγουμένως για το Ρέθυμνο, όταν γίνει ο βόρειος οδικός άξονας, το Ρέθυμνο θα εξυπηρετείται από το αεροδρόμιο των Χανίων. Ορθώς μου κάνατε αυτή την εισαγωγή τώρα, γιατί θα σας πάω σε διαφημιστικό διάλειμμα και με την επιστροφή θα επιστρέψουμε με το οδικό δίκτυο, τον βόρειο οδικό άξονα της Κρήτης, αλλά και τον νέο κρητικό αυτοκινητόδρομο, κύριε Περιφερειάρχα. Πάμε σε διαφημίσεις. 10:30 εδώ, ζωντανά, σε ώρα αιχμής, στο prime time της Δευτέρας, σε προεκλογικούς ρυθμούς. Μιλάμε με τον Περιφερειάρχη Κρήτης, τον κύριο Σταύρο Αρναουτάκη. Κύριε Αρναουτάκη, χαίρομαι καταρχήν που βλέπω ότι υπάρχει μια διαδραστικότητα και από την πλευρά των τηλεθεατών και βοηθούν με τα ερωτήματά τους. Θέλω λίγο να σταθούμε στο κομμάτι του νέου αεροδρομίου. 25% πλέον έχει ολοκληρωθεί. Είναι ένα έργο που είναι ορατό με γυμνό μάτι. Και να σταθούμε στο κομμάτι της διασύνδεσης που ανοίξαμε στο προηγούμενο μέρος. Θέλω να μου περιγράψετε αυτό το έργο που εξελίσσεται τώρα, πότε θα είναι ορατό και ποια είναι η διαδρομή που θα ακολουθεί ένας από το Ηράκλειο για να πάει στο νέο αεροδρόμιο. Καταρχήν, σύμφωνα με την εταιρεία, το 2027 θα είναι έτοιμο το αεροδρόμιο. Άρα, για να είναι έτοιμο, πρέπει να είναι και ο δρόμος έτοιμος. Άρα, από το Ηράκλειο θα ακολουθεί το δρόμο
που θα πηγαίνει στον κόμβο του Καστελίου και θα ανεβαίνει στο αεροδρόμιο. Αυτή είναι η μία επιλογή που μπορεί να έχει ο Ηρακλειώτης για να πηγαίνει στο αεροδρόμιο. Άρα έχουμε τον υφιστάμενο ΒΟΑΚ που φαντάζομαι θα γίνουν κάποιες παρεμβάσεις σε όσο ολοκληρωθεί το κομμάτι του νέου κριτικού αυτοκινητοδρόμου. Κάτι μου λέει ότι το συγκεκριμένο κομμάτι θα παραμείνει στο έργο του νέου κριτικού αυτοκινητοδρόμου. Δηλαδή, αυτό το κομμάτι από το Ηράκλειο μέχρι και τον Άγιο Νικόλαο θα είναι μέρος του νέου αυτοκινητοδρόμου. Καταρχήν είπαμε θα γίνει το τούνελ στο Κακόρος. Άρα υπάρχουν παρεμβάσεις που θα γίνονται. Είναι ο ανάδοχος από το Ηράκλειο μέχρι τον Άγιο Νικόλαο. Υπάρχουν οι ανάδοχοι δύο εταιρείες που είναι, οι ανάδοχες εταιρείες, και η εκτίμηση είναι, επειδή έχουν ξεκινήσει και έχουν εγκατασταθεί, μπορεί να μην είναι ορατό στον κόσμο, αλλά ήδη γίνονται εργασίες, ότι το 2024 θα είναι σε πλήρη εξέλιξη τα δύο έργα αυτά, γιατί είναι δύο έργα, το ένα δημόσιο και το άλλο μεσδίτ. Ο υφιστάμενος κόμβος του Καστελιού θα είναι και ο κόμβος που θα οδηγεί στο νέο αεροδρόμιο. Ακριβώς. Άρα το τούνελ τοποθετείται εκεί στο κομμάτι που πιο είναι πάνω, δασκόδη έκταση. Εκεί που είναι, ακριβώς, που είναι τα δέντρα, για να μην καταστραφούν, που είναι πάρα πολύ σοβαρό θέμα, γιατί γίνεται ένα περιβαλλοντικό έγκλημα, θα έλεγα, για να καταστραφούν αυτά τα δέντρα. Να γίνει το τούνελ, μα δεν πειράζει, πώς θα δοθούν και 50-60 εκατομμύρια ακόμα. Άρα αυτό πρακτικά σημαίνει ότι η απόσταση από το Ηράκλειο στο νέο αεροδρόμιο θα είναι μια απόσταση περίπου 25-30 λεπτών στον δρόμο ταχείας κυκλοφορίας. Έχει περίπου, ναι. Θέλω να πάμε στο κομμάτι της διασύνδεσης με τον Νότο. Δηλαδή, γύρω από το αεροδρόμιο, πέρα από το ότι υπάρχει ο αστικός ιστός του Αρκαλοχωρίου, τα χωριά του Δήμου Μηνώα Παιδιάδος, αλλά έχουμε και ένα Νότο που οδηγεί στη Βιάνο και στην Ιεράπετρα. Αυτό το βλέπετε όριμο έργο να ολοκληρωθεί? Πρώτα θα δούμε το αεροδρόμιο και μετά αυτό το έργο? Πρώτα το αεροδρόμιο, γιατί πρέπει να είμαστε ρεαλιστές. Δεν έχει προγραμματιστεί για να γίνει μέχρι η Ιεράπετρα, γιατί ο στόχος ο επόμενος, ο οποίος θα είναι ένας μεγάλος στόχος, είναι ο νότιος οδικός άξονας. Αλλά πρέπει πρώτα να ξεκινήσει ο βόρειος οδικός άξονας. Γίνονται μελέτες για τον νότιο οδικό άξονα, αλλά χρηματοδοτήσεις δεν υπάρχουν για να μπορεί να υποστηριχτεί. Άρα είναι ένα θέμα το οποίο είναι μεταγενέστερο. Άρα τι απαντάτε σε αυτούς που λένε ότι το αεροδρόμιο αυτή τη στιγμή με βάση το υφιστάμενο σχέδιο δεν έχει διασύνδεση με τον κριτικό νότο, με την Ιεράπετρα ας πούμε? Μπορεί να έρχεται όμως από τον δρόμο, από το βόρειο δικό άξονα. Από το βόρειο δικό άξονα. Δεν είναι, όπως έρχεται στο Ηράκλειο σήμερα, αντί να μπαίνει στο Ηράκλειο, θα έρχεται και θα πηγαίνει από τον κόμβο του Καστελίου. Τελευταίο ερώτημα. Θα γίνουν παρεμβάσεις στο οδικό δίκτυο των γύρω περιοχών? Και βέβαια, και αυτό το οποίο χρειάζεται είναι τα αντιπλημμυρικά έργα. Ένα πολύ μεγάλο έργο το οποίο πρέπει να γίνει και ήδη έχει γίνει η μελέτη. Ζητούμε την χρηματοδότηση από πλευράς του Υπουργείου, γιατί φαντάζεστε να γίνει ένας κατακλυσμός, να γίνει μια δυνατή βροχή, άρα τα νερά πού θα πηγαίνουν? Άρα χρειάζεται ένα αντιπλημμυρικό για την ευρύτερη περιοχή. Θα τρέξει παράλληλα αυτό το αντιπλημμυρικό? Αυτό πρέπει να γίνει μέχρι στο 24 να ξεχυνήσει. Το έχουμε ζητήσει. Είναι προαπαιτούμενο να υποθέσω? Δεν είναι προαπαιτούμενο, διεκδικούμε. Το διεκδικούμε ως περιφέρεια για να γίνει. Γιατί και ο Δήμος το έχει βάλει, ο Δήμος Μηνώα Παιδιάδος, και η περιφέρεια το υποστηρίζει. Είναι ένα έργο το οποίο είναι αναγκαιότητα για την περιοχή. Μάλιστα. Λοιπόν, θα σας πάω στον βόρειο δικό άξονα Κρήτης και συνδυαστικά θα σας πάω και στον νέο κριτικό αυτοκινητόδρομο. Μου είπατε πριν από λίγο ότι, να μείνουμε αρχικά στην περιφερειακή ενότητα Ηρακλείου και Λασιθίου, ότι ένα κομμάτι του υπάρχοντος δρόμου, δηλαδή το κομμάτι που έγινε οι δύο κυλαδογέφυρες της Χερσονήσου, το τούνελ της Σταλίδας, είναι το κομμάτι που θα ενταχθεί στο έργο. Δηλαδή αυτό θα είναι ένα κομμάτι του νέου κριτικού αυτοκινητοδρόμου με κάποιες παρεμβάσεις? Θα γίνουν παρεμβάσεις. Ο ανάδοχος γνωρίζει πολύ καλά το σχεδιασμό και σας είπα ότι έχουν ξεκινήσει ήδη τα πρώτα εργοτάξια, τα οποία θα τα δούμε ορατά από το νέο χρόνο. Ξέρετε, υπάρχουν φωνές πολιτών που λένε ότι δεν έχουμε δει αυτά τα εργοτάξια ή προσπαθούμε να τα βρούμε αυτά δεν τα εργοτάξια. Δεν είναι ακόμα. Δηλαδή, ναι. Χρησιμοποιήθηκαν. Σωστά, δεν φαίνονται. Και κατά την προεκλογική εκστρατεία του κ. Μητσοτάκη, εδώ που πήγε στην Νεάπολη, το θυμάστε εμείς πολύ καλά. Βεβαίως, εκεί ήμουνα που είχαν έρθει αρκετά μηχανήματα, τώρα είναι λιγότερα. Αλλά είναι να λάβουμε υπόψη ότι είναι και τουριστική περίοδος που δεν μπορεί να είναι στην πλήρη ανάπτυξη. Αυτό το οποίο με έχει ενημερώσει η εταιρεία, ότι σε πλήρη ανάπτυξη θα είναι από τον ερχόμενο μήνα για να ξεκινήσουν οι εργασίες οι οποίες πρέπει να γίνουν. Γίνονται οι υποδομές που χρειάζονται. Όμως
Είναι απαραίτητη προϋπόθεση, επειδή είναι το ένα είναι με ζήτη και το άλλο δημόσιο έργο, πρέπει να προχωρήσουν για να έχουμε τις απορροφήσεις. Αυτό θα το δούμε σε πλήρη ανάπτυξη και τα δύο έργα, τις δύο δημοπρασίες, το ένα είναι από Χερσόνησο μέχρι Νεάπολη και το άλλο είναι από Νεάπολη μέχρι Άγιο Νικόλαο, σε πλήρη ανάπτυξη μέσα στο 2024. Αντιλαμβάνεστε ότι το περιφερειακό κομμάτι του ΒΟΑΚ στην πόλη του Ηρακλείου λειτουργεί όπως λειτουργεί ο περιφερειακός δρόμος της Πάτρας και της Λάρισας. Δηλαδή, είμαστε μια πόλη 200.000 που ουσιαστικά δεν έχει περιφερειακό δρόμο. Είναι προαπαιτούμενο στην υλοποίηση του νέου κριτικού αυτοκινητόδρομου και ένας περιφερειακός δρόμος του Ηρακλείου, γιατί αυτός ο δρόμος έχει καθαράστικα χαρακτηριστικά. Έχει τώρα γίνει πρόταση από το Δήμο και από την Περιφέρεια και από το Τεχνικό Επιμελητήριο και με τον προηγούμενο Υπουργό αλλά και το σημερινό. Όλοι οι φορείς το βάλαμε, και ο Δήμος Ηρακλείου και εμείς ως Περιφέρεια και ο νέος Γενικός Διευθυντής, γιατί άλλαξε και ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου. Αυτό είναι απαραίτητο να γίνει, γιατί δεν μπορεί να εξυπηρεθεί το Ηράκλειο με την κίνηση που θα υπάρχει. Δείτε τώρα, Πάτρα έχει 14 χιλιόμετρα περιφερειακό δρόμο, μια πόλη σχεδόν ίδιας δυναμικής με το Ηράκλειο και με πολύ λιγότερο τουρισμό, σχεδόν καθόλου τουρισμό. Λάρισα, περιφερειακός δρόμος 12,5 χιλιόμετρα, χωρίς τουρισμό. Μια πολύ παρόμοια δυναμική με το Ηράκλειο. Τι έφταιξε και τουλάχιστον δεν υπήρξε αυτή η παρέμβαση των περιφερειακών αστικών δρόμων στις μεγάλες πόλεις, έστω στο Ηράκλειο, τα Χανιά και το Ρέθυμνο. Η υπογειοποίηση που πρέπει να υπάρξει και από πλευράς για το Ηράκλειο ή οτιδήποτε άλλο πρέπει να διεκδικήσουμε από πλευράς του Υπουργείου, η μελέτη περιβαλλοντικών δεν τα προέβλεπε. Όμως δεν μπορούσε να καθυστερήσει το έργο, γιατί έπρεπε να προχωρήσουν οι διαγωνιστικές διαδικασίες. Αυτό το οποίο χρειάζεται στην κατασκευή, όταν έχουμε τον ανάδοχο, μέσα από μία συμπληρωματική σύμβαση να προχωρήσει το έργο, ειδικά για το Ηράκλειο. Κερδίσαμε το τούνελ προς το Κακόρος, όπως σας είπα, τη μελέτη για τη Χερσόνησο, αλλά στην πορεία θα χρειαστούν και άλλες χρηματοδοτήσεις για να είναι ο δρόμος αυτός ολοκληρωμένος και σύμφωνα με τις προδιαγραφές που ορίζονται. Άρα έχουμε δρόμο μπροστά μας πολύ, γι' αυτό χρειάζεται η ενότητα, χρειάζεται η διεκδίκηση από πλευράς της κεντρικής εξουσίας για να γίνουν αυτά τα συμπληρωματικά και απαραίτητα έργα που θα είναι για την κάθε πόλη της Κρήτης. Θα σας αφήσω, θα παραμείνουμε ανατολικά. Είναι προαπαιτούμενο τελικά το οδικό δίκτυο από τον Άγιο Νικόλαο στη Σιτία? Είναι κάτι το οποίο δεν το γνωρίζει ο πολλής κόσμος αυτό. Είναι όμως αυτό το προαπαιτούμενο αρκετό για να γίνει το έργο? Δεν είναι αρκετό, κύριε Δασκαλάκη, και να είμαστε ρεαλιστές. Μέχρι την παχιά μου υπάρχουν οι μελέτες και από ό,τι έχει δεσμευτεί και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, θα δημοπρατηθούν τα έργα αυτά, πιστεύω, μέσα στο νέο χρόνο. Εκεί, ας πούμε, οι πολίτες λένε ότι χρειάζεται επίσης ένα τούνελ. Από εκεί και μετά τα τεχνικά, δεν θέλω να πω, ναι, βεβαίως, να μπω στα τεχνικά, γιατί είναι θέμα το οποίο είναι οι αρμόδιοι, οι μηχανικοί τα γνωρίζουν πολύ καλύτερα. Εμείς αυτό το οποίο πιέζουμε είναι η ολοκλήρωση των μελετών μέχρι τη Σιτία, για να μπορεί να είναι ένα ασφαλές δίκτυο από την Κίσαμο μέχρι τη Σιτία. Αυτός είναι ο στόχος της περιφέρειάς μας. Αυτό διεκδικούμε όλοι οι δήμαρχοι του νησιού από το ένα άκρο στο άλλο, πάντα μαζί με την περιφέρεια. Είμαστε μια γροθιά από την κεντρική εξουσία για να γίνουν αυτά τα σημαντικά αναπτυξιακά έργα για το νησί. Έχω την εντύπωση, κύριε Αρναουτάκη, ότι απόψε οι τηλεθεατές θα αντιλαμβάνονται ακριβώς τι είναι αυτό το έργο. Και θα βοηθήσω, με τις ερωτήσεις μου θα σας βοηθήσω για να το κατανοήσω ακόμα περισσότερο. Άρα, έχουμε έναν ΒΟΑΚ από το Ηράκλειο σχεδόν μέχρι τον Αγίου Νικόλαο, που θα είναι υφιστάμενο κομμάτι που θα παραμείνει στο νεοκριτικό αυτοκινητόδρομο, και η χάραξη καινούρια στην Ανατολική Κρήτη θα γίνει από το ύψος της Νεάπολης, εκεί που βρέθηκε και ο Πρωθυπουργός προεκλογικά. Εκεί ήταν το εργοτάξιο. Εκεί που πήγαμε το εργοτάξιο. Όπως πηγαίνουμε, βόρεια έχουν εγκατασταθεί μηχανήματα για να γίνονται υποδομές. Όμως αυτό είναι ευκολότερο. Από τη Χερσόνησο μέχρι τον Άγιο Νικόλαο είναι τα έργα ευκολότερα. Τα πιο δύσκολα λόγω είναι της γεωγραφίας της περιοχής. Ναι, γιατί αλλάζει και κάπου η χάραξη. Όμως το δύσκολο είναι από την Κίσαμο μέχρι το Ηράκλειο, το οποίο είναι και σύμβαση παραχώρησης. Άρα με την ολοκλήρωση των μελετών, γιατί τώρα έχουν κατατεθεί οι οικονομικές προσφορές και περιμένουμε να δούμε ποιος θα είναι ο ανάδοχος. Έχει δρόμο μπροστά, γιατί μπορεί να υπάρχουν στάσεις, δεν ξέρουμε τι μπορεί να γίνει στην πορεία. Είναι ένα θέμα που το παρακολουθεί το Υπουργείο. Είναι αποκλειστικά αρμοδιότητα
του Υπουργείου Υποδομών και εμείς έχουμε πάντα την ενημέρωση, τη διεκδίκηση για να γίνει το καλύτερο για το νησί μας. Υπάρχει κίνδυνος να αποκτήσει η Κρήτη έναν δρόμο δύο ταχυτήτων? Αντιλαμβάνομαι ότι τα χαρακτηριστικά του έργου είναι πιο, τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του έργου είναι πιο εύκολα στην Ανατολική Κρήτη από ότι στην Δυτική Κρήτη. Και γιατί το λέω αυτό? Υπάρχει περίπτωση να δούμε, ας πούμε, να ολοκληρώνεται πολύ πιο γρήγορα το κομμάτι στο Ηράκλειο και το Λασίθι από ότι στα Χανιά και το Ρέθυμνο? Έχει ξεκινήσει νωρίτερα. Άρα θα ολοκληρωθεί νωρίτερα, γιατί είναι και μικρότερο το μήκος του δρόμου. Άρα θα δούμε αν στην καλύτερη των προϋποθέσεων να είναι το 2024 το ξεκίνημα από την Κίσαμο μέχρι το Ηράκλειο ή από τα Χανιά, αν δεν είναι έτοιμες οι μελέτες, από Κίσαμο μέχρι, μέχρι τα Χανιά, να προχωρεί και αυτό το έργο. Αλλά επειδή είναι μεγάλες εταιρείες, κύριε Δασκαλάκη, και έχουν την τεχνογνωσία, το ζητούμενο είναι πότε ξεκινά το έργο. Γιατί μπορεί να λέμε ότι θα ξεκινήσει το 24 και να έχουμε μια δικαστική διένεξη μεταξύ των διαφόρων εταιριών και να καθυστερήσει το έργο. Σε αυτή τη δικαστική διένεξη θα σας πάω ναι, τώρα. Ναι, και εδώ τώρα πρέπει να δούμε, επειδή το έργο χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και πρέπει τα χρήματα μέχρι το 2026 να έχουν απορροφηθεί, αλλιώς θα χαθούν τα χρήματα, άρα δεν μπορεί να χαθούν 450 εκατομμύρια που είναι ενταγμένα στο Ταμείο Ανάκαμψης. Είναι προϋπόθεση ότι μέχρι το 2025-26 πρέπει να υπάρχει απορρόφηση. Άρα πρέπει να ξεκινήσει το 24. Αυτό το έργο πρέπει να ξεκινήσει το αργότερο μέσα στο 24. Άρα μηχανές στο φουλ από την περιφέρεια Κρήτης. Κύριε Αρναουτάκη, Σταυρωμένος, Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνου, Δράμια, Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνου, εννοώ Δράμια στο ύψος της Εθνικής, Καβρός, Σύνορα Περιφερειακής Ενότητα Ρεθύμνου Χανίων, Καλύβες. Στον Καβρό πρέπει να πούμε ότι έχει γίνει δημοπράτηση, ένα σημαντικό έργο στον Καβρό, το οποίο εντάσσεται στην οδική ασφάλεια που έχει το Υπουργείο Υποδομών, έχει δημοπρατηθεί, έχουμε ανάδοχο, θα ξεκινήσει αμέσως μετά την καλοκαιρινή περίοδο, την τουριστική περίοδο. Στον Εσταυρωμένο, δεν ξέρω αν έχει αλλάξει, αλλά μέχρι και την προηγούμενη τηλεοπτική σεζόν η χάραξη εκεί ήταν κόκκινο πανί για τους κατοίκους της περιοχής. Είχε σχολιάσει ο Γιάννης Κεφαλογιάννης, το είχε σχολιάσει ο Δήμαρχος Ρεθύμνου, ο κύριος Μαρινάκης. Ποια είναι η εικόνα σήμερα? Μέχρι στιγμής δεν έχει αλλάξει. Η εικόνα είναι το ίδιο. Στην πορεία. Σας προκαλεί πονοκέφαλο αυτό εκεί? Οπωσδήποτε. Γι' αυτό σας είπα ότι χρειάζονται ευρύτερες κοινωνικές και πολιτικές δυνάμεις για να διεκδικούμε το καλύτερο για το νησί. Βεβαίως. Πολύ απλά για να καταλάβουν και οι τηλεθεατές. Εκεί ουσιαστικά η νέα χάραξη περνάει πάνω από κατοικημένη περιοχή. Θα το πω πολύ πρακτικά. Πρέπει να κατεδαφιστούν σπίτια και επιχειρήσεις. Πόσο ρεαλιστικό είναι αυτό να γίνει σε μια περιοχή που είναι και μια μεγάλη ευθεία που οδηγεί στην πόλη του Ρεθύμνου? Ρεαλιστικό είναι, αν δούμε το κόστος, ποιο θα είναι, κύριε Δασκαλάκη, και να περιμένουμε να δούμε τις τελικές αποφάσεις από πλευράς του Υπουργείου, γιατί άλλαξε και ο Υπουργός. Άλλαξε ο Γενικός ο Διευθυντής που είναι, γνωρίζει τα θέματα πολύ καλύτερα από τον καθένα και εμείς από την πλευρά τη δική μας πάντα σε συνεργασία με τους βουλευτές μας, όλων των κομμάτων, με τους δημάρχους να μπορούμε να διεκδικούμε το καλύτερο για τους πολίτες μας. Αυτό είναι το ζητούμενο. Υπάρχει κίνδυνος αυτές οι κόκκινες γραμμές των Εσταυρωμένων, στα Δράμια, στις Καλύβες που υπάρχουν επίσης πολύ μεγάλες αντιδράσεις να την άξουν στον αέρα του συγκεκριμένου έργου του νέου κριτικού αυτοκίνητου δρόμου? Είχε ζητηθεί διαφορετική να είναι η χάραξη και εδώ πρέπει να πω ότι η αρχική χάραξη είχε περάσει ομόφωνα από το Περιφερειακό Συμβούλιο και από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου από Κόρονα. Για διάφορους λόγους άλλαξαν, γιατί τα χαρακτηριστικά του δρόμου έχουν αλλάξει. Όμως μέσα στην πορεία εκτιμώ ότι με πειθό, με διεκδίκηση, μπορούμε, δεν λέω όλα ότι μπορούν να γίνουν, αλλά κάποια από αυτά που ζητούν οι κάτοικοι, να δούμε πώς μπορεί να έχουμε το καλύτερο αποτέλεσμα. Αντιδράσεις υπάρχουν και από το Δήμο Μαλεβιζίου που λέει ότι η νέα χάραξη απομονώνει, λέει, τα τουριστικά σημεία του Δήμου, όπως είναι η Λιγαριά, η Αγία Πελαγία, η Ψαρομούρα, αλλά ακόμα και η περιοχή του Φόβελε. Ναι, πρέπει όμως κάποια πράγματα να τα δούμε, ότι όταν έχουμε ένα έργο 2 δισεκατομμυρίων, θα υπάρχουν κάποια προβλήματα. Όμως δεν μπορούμε να πούμε ότι επιλύονται όλα σε μια μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων και λύνονται σε ένα έργο των 2 δισεκατομμυρίων. Αυτά τα προβλήματα τα οποία υπάρχουν, θα δούμε πώς στην πορεία του έργου
μπορούν να διευθετηθούν. Κατά τη γνώμη μου, εκεί στο Δήμο Μαλεβιζίου έγινε μια πολύ σημαντική παρέμβαση με τον κόμβο της Αγίας Πελαγίας, που δυστυχώς στο παρελθόν έγινε αιτία για να θρηνήσουμε πολλούς ανθρώπους. Μόλις έγινε η παρέμβαση, σταμάτησαν και τα τροχαία, όπως και το διαχωριστικό στο ύψος του Αρίνα, κύριε Αρναουτάκη, πριν από κάποια χρόνια. Θέλω λίγο να σταθούμε στο κομμάτι του ΒΟΑΚ εκεί. Εκεί θα γίνει η μεγαλύτερη παρέμβαση στο ύψος του Δήμου Μαλεβιζίου, από τις Ίσες μέχρι και τις τροφές της Ροδιάς. Εκεί σχεδιάζεται το μεγαλύτερο τούνελ και εκεί θα είναι υπάρχει και το έργο τούνελ, που θα είναι χρονοβόρα διαδικασία. Υπάρχουν τούνελ αρκετά. Mm-hmm. Όπως σε διάφορα σημεία της περιοχής αυτής. Αυτό είναι πότε θα ξεκινήσουμε. Γιατί πάλι επιμένω να το λέω ότι πολλά έργα λέμε ναι, σε ένα χρόνο θα είναι, σε δύο. Από τη στιγμή που θα ξεκινήσουν. Γιατί δεν είστε ξέρω πολύ αισιόδοξος. Νομίζω ότι γνωρίζοντας πόσο αργά πηγαίνει η ελληνική πολιτεία στο να δρομολογεί και να ολοκληρώνει τις μελέτες, θεωρείτε ότι κάπου θα σκοντάψει αυτό το θα έργο. Θα σας πω ένα παράδειγμα. Στο σύνολό του τουλάχιστον. Θα σας πω ένα παράδειγμα που το έχουμε τώρα. Το Ταμείο Ανάκαμψης. Στο Ταμείο Ανάκαμψης έχει ενταχθεί ένα έργο 40 εκατομμυρίων για οδική ασφάλεια για το νησί μας. Mm-hmm. Ένα σημαντικό ποσό σε πολλά σημεία σε όλη την Κρήτη. Για το επαρχιακό δίκτυο, όχι για το βόρειο δικό άξονα. Είμαστε οι πρώτοι που δημοπρατήσαμε το έργο. Η πρώτη περιφέρεια στη χώρα. Και αφορά έστασε, και τις τέσσερις περιφερειακές ενότητες. Αφορά όλη την Κρήτη. Έστασε από το δεύτερο ανάδοχο που ήταν. Είναι δικαστικές διενέξεις και δεν ξέρουμε πότε θα λήξουν. Εάν καθυστερήσει αυτό το έργο, κινδυνεύει να πεταχθεί από το Ταμείο Ανάκαμψης. Γιατί το Ταμείο Ανάκαμψης μέχρι το 26 πρέπει να έχουμε απορρόφηση. Άρα αντιλαμβάνεστε ένα απλό έργο των 40 εκατομμυρίων που βρίσκεται. Αυτά τα έργα δεν είναι λένδετα με το νέο κριτικό αυτοκινητό. Όχι, είναι άλλα. Δεν επηρεάζουν την πορεία. Είναι ο παλιός εθνικός. Mm-hmm. Σε αυτά πάμε παρεμβάσεις στον παλιό εθνικό. Που το μεγαλύτερο κομμάτι γίνεται περιοχή Ρεθύμνου και ένα μέρος στα Χανιά και 12 εκατομμύρια στο Λασίθι. Η περιφέρεια Κρήτης ποια στάση θα κρατήσει στο κομμάτι των ενστάσεων? Δηλαδή, αντιλαμβάνομαι, επειδή κατάγομαι και από την περιοχή, ότι είναι κόκκινο πανί η χάραξη στην περιοχή του Σταυρωμένου. Και μιλάμε για πολλά χιλιόμετρα, δεν είναι ένα μικρό κομμάτι του νέου ΒΟΑΚ. Εμείς στο Περιφερειακό Συμβούλιο δεχτήκαμε αρκετά από αυτά που έχουν καταθέσει οι κάτοικοι, γιατί και ο Δήμαρχος τεκμηριωμένα είχε καταθέσει, το τεχνικό επιμελητήριο το ίδιο και οι φορείς του Ρεθύμνου. Δεχτήκαμε αρκετά. Αρμόδιο τώρα είναι το Υπουργείο να μπορεί κάποια από αυτά να τα βελτιώσει και να έχουμε το καλύτερο αποτέλεσμα για τους κατοίκους. Είναι αλήθεια ότι ενώ για τη Σιτία είναι προαπαιτούμενο για τον νέο κριτικό αυτοκινητόδρομο, δεν είναι προαπαιτούμενο για την Κίσαμο? Όχι. Για την Κίσαμο, μέσα στη μελέτη του σχεδιασμού που έχει γίνει για τη σύμβαση παραχώρησης, αναφέρεται ότι μπορεί ο ανάδοχος να κάνει 32 περίπου χιλιόμετρα επιπλέον. Mm-hmm. Άρα είναι μέσα όσο προαπαιτούμενο και αυτό το έργο για την Κίσαμο. Άρα σίγουρα αυτό προχωρεί. Άρα μιλάμε για μία χάραξη από την Κίσαμο μέχρι τη Σιτία. Αυτό λέει ο Περιφερειάρχης Κρήτης. Αυτός είναι ο στόχος μας. Ένα πολύ σημαντικό κομμάτι που πρέπει λίγο να δούμε, κύριε Αρναουτάκη, στο κομμάτι του κριτικού αυτοκινητοδρόμου, είναι και οι υπάρχοντες κόμβοι. Κόμβοι που είναι βυθισμένοι στο σκοτάδι. Κόμβοι που έχουν εγκαταληφθεί. Μπαλί, Πάντορμο. Έχει γίνει μια πολύ ουσιαστική παρέμβαση και μπράβο σε αυτή την παρέμβαση στην Αγία Πελαγία. Μιλάνε για φωτισμό. Και στον Παλί έχει γίνει. Και στον Παλί. Μια σημαντική αλλά παρέμβαση. Και για φωτισμό που πρέπει να αντικατασταθεί στον υφιστάμενο ΒΟΑΚ. Συνεχώς κάνουμε αντικαταστάσεις με LED. Πολλές φορές όμως έχουμε και απώλειες των διαφόρων φθορές και εντάξει, έχουμε απώλειες από διάφορους ανθρώπους οι οποίοι κλέβουν. Καταλαβαίνω. Και καλώδια. Το έχουμε καλύψει πολλές φορές. Το έχουμε δει αρκετές φορές. Προσπαθούμε και πρέπει να πω ότι η φετινή χρονιά ήταν σημαντικά βελτιωμένη από προηγούμενες χρονιές, γιατί έχουμε κάνει σημαντικές παρεμβάσεις. Τώρα, σε μια ζημιά παρεμβαίνουμε αμέσως. Έχουμε ανάδοχο που κάνει τη συντήρηση του φωτισμού σε όλο το δίκτυο της Κρήτης. Υπάρχει μια σημαντική βελτίωση.
Πάντως, όλες οι κυβερνήσεις, κύριε Ναουτάκη, κάνουν λόγο για διόδια, τα εκφράζουν με έναν διαφορετικό τρόπο. Η αλήθεια είναι ότι λίγο αυτή η συζήτηση έχει καταντήσει και γραφική στο κομμάτι των διόδιων, όμως κακώς κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει και το κόστος. Η Μαγιόρκα δεν έχει διόδια. Η Κρήτη γιατί πρέπει να έχει? Η θέση δική μας ήταν χωρίς διόδια, γιατί και η προηγούμενη κυβέρνηση είχε πει ότι δεν θα έρθουν διόδια. Αυτή τη στιγμή όμως αυτό που έχουν φέρει, ότι πρέπει να δίνει το κράτος εκτός από τα διόδια που θα εισπράττει ένα πάνω από τα 100 με 120 εκατομμύρια το χρόνο από άλλη πηγή χρηματοδότησης. Όμως εμείς πρέπει να είμαστε ρεαλιστές, να ολοκληρωθεί αυτό το σημαντικό έργο και από εκεί και πέρα να δούμε πώς θα προχωρήσει, αν έχουμε τα διόδια, είναι μικρότερο για τους κατοίκους της Κρήτης. Σας ένα πιθανό πολιτικό κόστος μεταγενέστερα, όταν ας πούμε ανέβηκε το κόστος των μετακινήσεων των κριτικών? Οπωσδήποτε το κόστος μετακινήσεων είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα. Αλλά να δούμε όμως ότι εάν θέλουμε τη μισή ώρα να πηγαίνουμε προς τα Χανιά, άρα θα έχουμε μικρότερο κόστος από πλευράς των καυσίμων. Άρα είναι σημαντικό και αυτό. Και δεν είναι μόνο το κόστος, είναι η ασφάλεια ενός αυτοκινήτου δρόμου που θα υπάρχει. Άρα αυτό που μας ενδιαφέρει σε αυτή τη φάση, γιατί πρέπει να συνδυάζουμε τον οραματισμό με τον ρεαλισμό, να δούμε να γίνει αυτό το μεγάλο έργο, να υπάρχει ένας ασφαλής δρόμος για όλους μας και από εκεί και πέρα ό,τι καλύτερο μπορεί να πάρει ο κάτοικος της Κρήτης. Θα πάμε στο επόμενο διαφημιστικό διάλειμμα. Με την επιστροφή πολύ γρήγορα θα ολοκληρώσουμε το κομμάτι των διοδίων και θα σας πάω στον πρωτογενή τομέα και στο αγροτικό οδικό δίκτυο της Κρήτης, κύριε Αρναουτάκη. Πάμε σε διαφημίσεις. 11 ακριβώς, εμείς θέτουμε και στα διαφημιστικά διαλύματα τα ερωτήματά μας στον κύριο Περιφερειάρχη και εκ νέου υποψήφιο, τον κύριο Σταύρο Αρναουτάκη. Κύριε Αρναουτάκη, μιας και μιλάμε για τον δρόμο, για να κλείσουμε, λίγο πριν σας πάω να ολοκληρώσουμε το κομμάτι με τα διόδια, ρωτάνε οι τηλεθεατές τι γίνεται με την παράκαμψη της Ελούντας. Πρέπει να πούμε ότι υπήρχαν στάσεις την τελευταία πενταετία για το συγκεκριμένο δρόμο, όμως έχει λήξει, μετά από 5 χρόνια έχουν λήξει όλες αυτές οι διενέξεις οι οποίες υπήρχαν πάνω στη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Πιστεύουμε ότι μέσα στο 2024 θα δημοπρατηθεί αυτό το έργο. Πιστεύετε ότι αυτές οι ενστάσεις που γίνονται κατά καιρούς σε διάφορες περιοχές πάνε πίσω τα έργα? Οπωσδήποτε, πάνε πίσω. Συμβούλιο Επικρατείας πάνε πίσω, γιατί κάθε φορά και για κάποιο διαφορετικό λόγο γίνονται, για διάφορα τοπικά συμφέροντα. Κάποιοι ιδιοκτήτες θεωρούν ότι δεν πρέπει να περάσει από εκεί ένας δρόμος, αλλά έπρεπε να είναι είτε μικρότερος είτε από κάπου αλλού. Προχωρούν και βρίσκουν με διάφορους καλούς δικηγόρους θέματα για να μπορεί να απορριφθεί ένα έργο και όλα αυτά πηγαίνουν πίσω. Κύριε Αρναουτάκη, την χωροθέτηση, και θα κλείσω με αυτό το κομμάτι του νέου κριτικού αυτοκινητόδρομου για να πάμε στο πρωτογενή τομέα. Τη χωροθέτηση των διοδίων ο Περιφερειάρχης Κρήτης τη γνωρίζει? Έχει κάνει μία βολιντοσκόπηση στις εταιρείες, στις κοινοπραξίες, αλλά και στα αρμόδια εμπλεκόμενα υπουργεία σε αυτό το έργο? Ακόμα, περίπου γνωρίζουμε, αλλά ακόμα. Θέλετε να μας το πείτε αφήσουμε? Όχι, δεν θα ανοίξουμε τέτοιο θέμα. Ωραία, το οποίο θα γίνει μετά από 10 χρόνια, να σας πω. Ναι. Αυτό θα είναι μετά από 10 χρόνια. Όταν ξεκινήσουν και είναι, θα είναι μετά από 7 έως 10 χρόνια. Αυτή τη στιγμή αυτό που μας ενδιαφέρει εμάς ως Περιφέρεια Κρήτης είναι να ξεκινήσει και το έργο από την Κίσαμο μέχρι το Ηράκλειο. Τα δύο έργα αυτά ανατολικά πηγαίνουν καλά, θα προχωρήσουν, άρα να προχωρήσει και το κομμάτι το άλλο. Μάλιστα. Ο Ηρακλειώτης, ο Χανιώτης, ο Ραθυμιώτης, ο κάτοικος του Αγίου Νικολάου, χρησιμοποιώντας το περιφερειακό κομμάτι, θα πρέπει να πληρώσει διόδια, κύριε Αρναουτάκη? Ποιο περιφερειακό? Το περιφερειακό κομμάτι του δρόμου. Δηλαδή, κάποιος που θέλει να πάει στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο από το Ηράκλειο. Όχι, δεν πρέπει να πληρώσει. Αυτό θα είναι δεδομένο, θα είναι προαπαιτούμενο, ας πούμε. Σας είπα προηγουμένως ότι πρέπει να δούμε μέχρι τότε τι θα είναι για τον κριτικό. Πολλά μπορούν να συμβούν, όμως αυτή τη στιγμή το ζητούμενο είναι να προχωρήσει το έργο. Πάντως, όταν έρθει, γνωρίζετε που θα όταν είναι έρθει η ώρα, όταν έρθει η ώρα, θα δούμε. Μπορεί να μην υπάρχουν για τους κριτικούς ή να πληρώνεται ένα ελάχιστο για τους κριτικούς και να είναι για τους επισκέπτες. Ας το δούμε όμως τότε. Είναι η πρόταση του κυρίου Σπίρτζη που χλεβάστηκε όταν το έκανε αυτό από τους πολιτικούς του αντιπάλου. Υπήρξε ότι δεν μπορεί να γίνει. Ναι. Όμως εμείς πρέπει να διεκδικούμε να ολοκληρωθεί αυτό το έργο, να είμαστε καλά πάνω απ' όλα, όποια θέση αν είμαστε, να μπορούμε
να έχουμε αυτή την ασφάλεια στο νησί, κύριε Δασκαλάκη. Δεν γίνεται όταν σε όλη την υπόλοιπη Ελλάδα έχουν γίνει αυτά τα μεγάλα έργα. Όταν εμάς το Υπουργείο διαχρονικά έλεγε ναι, είναι μελέτη έτοιμη, δεν είναι μελέτη έτοιμη, ναι, προχωρούμε, ναι, δημοπρατούμε, ναι, έχουμε από το ΕΣΠΑ, ναι, έχουμε από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, και όμως τίποτα δεν προχωρούσε. Θα σας πάω στον πρωτογενή τομέα και θα ξεκινήσω με την αυαρχίδα των έργων του πρωτογενού τομέα, που δεν είναι άλλα από τα φράγματα. Λοιπόν, φράγμα από Σελέμη. Ένα έργο το οποίο κατά τη διάρκεια της υλοποίησης υπήρξε κριτική, υπήρξαν αντιδράσεις στο κομμάτι πώς θα φτιαχτεί, γιατί θα φτιαχτεί, θα βυθίσει του χωριά. Τέλος πάντων, τα προσπεράσαμε όλα αυτά. Και φτάσαμε εν έτη 2023 αυτό το πράγμα σήμερα να είναι άδειο. Και υπάρχουν και οι φωνές που λένε ότι με μια διαφορετική λίμνη μελέτη θα μπορούσε να είναι περισσότερο λειτουργικό ακόμα και τις εποχές της παρατεταμένης ξηρασίας. Τι απαντάτε σε αυτούς? Καταρχήν, αυτό το έχουν κάνει οι δικοί. Γιατί ακούμε φωνές πολλές φορές από ανθρώπους οι οποίοι δεν γνωρίζουν. Και ούτε θα πω εγώ, δεν είμαι ειδικός, γιατί έγινε το φράγμα το όπως λέμε, επειδή μια χρονιά ή δύο χρονιές μπορεί να μην είχαμε τις βροχοπτώσεις αυτές τις απαραίτητες. Από τη στιγμή που έχει γίνει, αυτό που πρέπει να δούμε μελλοντικά, πρέπει να δούμε τον Αλμυρό ποταμό. Πώς μπορούμε να έχουμε μια ενίσχυση των νερών του Αλμυρού. Των νερών του, μια ενίσχυση από τα νερά του Αλμυρού προς το φράγμα. Εκεί δηλαδή χρειάζεται ένα επιπλέον, θα το πω απλά, μικρότερο φράγμα που θα λειτουργεί σαν διαμεσολαβητής στο φράγμα από Σελέμη. Υπάρχουν κάποιες σκέψεις από ειδικούς. Γιατί πάντα πρέπει να ακούμε τους ειδικούς. Εμείς μπορεί να έχουμε μια ωραία ιδέα, ή εμείς, ή ο Δήμος, ή οποιοδήποτε άλλος, όμως εάν είναι ρεαλιστικό για να γίνει αυτό το σχέδιο, και βλέπουμε ότι αρκετές χιλιάδες κυβικά ο Δήμος Μαλεβιζίου δίνει από τον Αλμυρό ποταμό για την περιοχή του. Πρέπει λοιπόν να γίνει ένας συνδυασμός, γιατί το φράγμα του Αποσελέμη ήδη δημοπρατούνται δίκτυα τα οποία θα πηγαίνουν και στην Ελούντα και στην Πλάκα, που θα παίρνουν νερό από εκεί. Άρα, για να παίρνουν νερό όπως παίρνει και η Χερσόνησος και το Ηράκλειο, πρέπει να υπάρχει το νερό. Άρα εδώ είναι ένα θέμα το οποίο απασχολεί τους ειδικούς, όμως εγώ θέλω να ακούσω μόνο τους ειδικούς τις προτάσεις και να διεκδικήσουμε πώς θα έχουμε το καλύτερο αποτέλεσμα. Είναι υπερεκτιμημένο έργο το φράγμα από Σελέμη, ή εξακολουθείτε να πιστεύετε ότι είναι ένα έργο που απλά έχει και τις κακές στιγμές του? Όχι, ξεκίνησε. Από τη στιγμή που κάποιοι πριν από εμάς έχει ξεκινήσει και δημοπρατήσαν το έργο, είχε την ευθύνη, είχε μπει Ταμείο Συνοχής, είχε την ευθύνη το αρμόδιο Υπουργείο, προχώρησαν οι δημοπρασίες, όλα αυτά. Σήμερα έχουμε μια δεδομένη κατάσταση. Δεν μπορούμε να ερχόμαστε πριν από 15 χρόνια που ξεκίνησε η δημοπράτηση και να πούμε ότι κακώς έγινε πριν από 15 χρόνια. Σήμερα το ζητούμενο είναι τι κάνουμε. Είστε ικανοποιημένος με τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί το φράγμα της Φανερωμένης, όπου τα τελευταία χρόνια παρουσιάζει προβλήματα στα δίκτυά του? Εκεί χρειάζεται μια καλύτερη συνεργασία με τους ΤΟΕΒ. Στο φράγμα της Φανερωμένης έχω συζητήσει πάρα πολλές φορές με τους ανθρώπους εκεί, όμως έχουμε ένα αποτέλεσμα το οποίο ικανοποιεί την πλειοψηφία. Κάποια επιμέρους προβλήματα υπάρχουν, αλλά το μεγάλο έργο με το πλατή ποταμού, με το φράγμα του πλατή ποταμού που είναι έτοιμο για να εγκριθεί η χρηματοδότηση, θα λύσει το πρόβλημα και για την περιοχή του Ρεθύμνου και για την περιοχή της Μεσαράς, εμπλουτίζοντας το φράγμα της Φανερωμένης. Άρα πιστεύω απόλυτα ότι με την ολοκληρωμένη μελέτη που υπάρχει για το φράγμα του πλατή ποταμού, ότι θα λύσει μια και καλή το θέμα της διαχείρισης των νερών και στη Μεσαρά. Είναι ένα καλό παράδειγμα το φράγμα των Μπραμιανών στην Ιερά Πέτρα? Είναι πάρα πολύ καλό παράδειγμα και μάλιστα έχουμε και χρηματοδότηση, επιπλέον χρηματοδότηση από το αρμόδιο Υπουργείο, και έχει σώσει την περιοχή. Γιατί αν δεν υπήρχε αυτό το φράγμα, όπως άλλα δύο φράγματα που έχουν εγκριθεί και τα οποία έχουν δημοπρατηθεί αλλά δεν έχουμε ακόμα ανάδοχο, θα λύσουν το πρόβλημα της ευρύτερης περιοχής. Παρεμβάσεις στο αγροτικό οδικό δίκτυο, και θα σας τα πω με τη σειρά. Ρέθυμνο, περιοχή Σταυρωμένου, περιοχή Μυλοποτάμου, η περιοχή του Περάματος, τα πλημμυρικά φαινόμενα και οι καταστροφές. Όλοι θυμόμαστε την κατάσταση με το γήπεδο και την γύρω περιοχή από τον Γεροπόταμο. Θα σας πάω στην ανάληψη της Χερσονήσου, στα χωριά της Λαγκάδας, στην περιοχή των Μαλίων.
καταστράφηκαν τεράστιες υποδομές από μία δυνατή νεροποντή. Υπάρχουν φωνές που λένε σήμερα ότι υπάρχει, λέει, ένα μπαλάκι ανάμεσα στο Δήμο και την Περιφέρεια. Όχι, εμείς διεκδικούμε από την Περιφέρεια, ο Δήμος διεκδικώ από την Περιφέρεια, αλλά δεν παίρνω τα απαιτούμενα κονδύλια. Ποια είναι η αλήθεια, κύριε Αρναουτάκη? Να απαντήσω. Σας είπα για το νούμερο που είχαμε για το Ρέθυμνο και για τα Χανιά, που ήταν 380 εκατομμύρια οι ζημιές. Και στο Ρέθυμνο τα γνωρίζετε πολύ καλά, και ειδικά στην περιοχή του Μελοποτάμου, στο Πέραμα, με το γήπεδο, με το ποτάμι που είχαμε τα προβλήματα. Εδώ επιχειρήσεις πήραν χρήματα από τις ζημίες που γίνανε στην περιοχή της ανάληψης. Οι χρηματοδοτήσεις δίνονται από το Υπουργείο προς το Δήμο. Έχουν δοθεί χρηματοδοτήσεις προς τους Δήμους και έχουν δοθεί και προς την Περιφέρεια. Τα έργα τα οποία είναι για την Περιφέρεια, εμείς έχουμε την ευθύνη για τους καθαρισμούς των ρεμάτων και ποταμών μέχρι που φτάνουν τα χρήματα. Πρέπει να δοθούν περισσότερα χρήματα και οι Δήμοι έχουν την αρμοδιότητα για το αγροτικό οδικό δίκτυο, που είναι τι χρήματα θα δώσει στο Υπουργείο. Εδώ τα χρήματα που πρέπει να δίνονται είναι πολύ περισσότερα από αυτά που χρειάζονται. Είναι πολύ λιγότερα από αυτά που χρειάζονται. Ότι δίνεται προτεραιότητα σε περιοχές που είναι πολύ κοντά σε αστικό ιστό και κυρίως τουριστικές περιοχές, και την ίδια ώρα λέει περιοχές της αγροτικής οδοποιίας είναι σε πολύ άσχημη κατάσταση. Η ευθύνη της αγροτικής οδοποιίας είναι αποκλειστικά Δήμων. Mm-hmm. Δεν είναι της περιφέρειας. Και επίσης υπήρχαν προγράμματα από το Αντώνη Στρίτσης. Να απαντήσω. Να. Γιατί πολλές φορές δεν θέλουμε να πετούμε τον μπαλάκι αλλού. Αυτή τη στιγμή ήταν το πρόγραμμα Αντώνη Στρίτσης που έδωσε χρηματοδοτήσεις για την αγροτική οδοποιία σε όλους τους Δήμους. Mm-hmm. Όσοι υποβάλανε πρόταση, δόθηκαν. Όμως είναι περισσότερα τα προβλήματα που υπάρχουν από τις χρηματοδοτήσεις που δίνονται. Άρα υπάρχει και αυξησή δημοτικών αρχών απέναντι δεν είπα, σε αυτό το Όχι, ζήτημα, δεν είπα αυτό. Δίνονται λιγότερα χρήματα από αυτά που είναι αναγκαιότητα. Mm-hmm. Και μάλιστα στην τελευταία συνάντηση που κάναμε με τον αρμόδιο υπουργό, το έθεσα ότι δεν γίνεται να λέμε σε κάθε φυσική καταστροφή χρειαζόμαστε χρήματα και να μην δίνονται. Ή γιατί δεν δίνονται εκ των προτέρων που θα χρειαζόμαστε πολύ λιγότερα χρήματα. Εκ των προτέρων να κάνουμε ένα καθαρισμό σε ένα ρέμα, σε ένα ποταμό, παρά μετά όταν γίνεται η ζημιά και να μην μπορούμε να αποκαταστήσουμε τις ζημιές. Χρειάζεται λοιπόν ένας ολοκληρωμένος σχεδιασμός. Διάβαζα ότι θα δοθεί τώρα και θα ανακοινώσει ο κύριος Πρωθυπουργός στη Θεσσαλονίκη ένα πακέτο για Δήμους και Περιφέρειες, για να μπορούμε στα φυσικά φαινόμενα να είμαστε έτοιμοι εκ των προτέρων. Μακάρι να δοθούν πόροι, να μπορούμε να προχωρήσουμε. Ένα θέμα που απασχολεί τον πρωτογενή τομέα και νομίζω μπορεί να μην είναι αμιγώς θέμα της περιφέρειας, αλλά είστε ένας άνθρωπος που ζει στην Κρήτη και γνωρίζει πάρα πολύ καλά τα προβλήματά της, είτε στον αστικό ιστό της, είτε στην ενδοχώρα, είναι ότι ξεκινάει η φερρυπίνη ηλιοκομική περίοδος σε μερικούς μήνες. Ήδη είμαστε στον Τρίγο και έχουμε ένα τεράστιο ζήτημα που έχει να κάνει με τα εργατικά χέρια, κύριε Αρναουτάκη. Πέρυσι, σε αυτήν εδώ την εκπομπή, είχαμε κάνει μια πολύ μεγάλη δημοσιογραφική έρευνα και αντιλαμβανόμαστε ότι αυτή η πολιτεία ακόμα δεν δίνει κίνητρα στους εργάτες γης, κάτι που έχει κάνει η Ιταλία, που είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βλέπουμε ότι έγινε και μια πολύ καλή προσπάθεια από το εργατικό κέντρο για να έρθουν φέτος 500 άτομα από τη Βόρειο Ελλάδα. Πέρυσι υπήρχαν τα προβλήματα, αλλά πρέπει να πούμε ότι μια μεγάλη ποσότητα ελαιολάδου αυξηθήκανε και πήρε ο εργάτης ένα αυξημένο έτσι ποσό, ένα μεροκάματο. Αυτό όμως που χρειάζεται είναι ότι φύγανε πολλοί εργάτες γης και πήγανε είτε στην Ιταλία είτε στην Αγγλία, που μέσα σε ένα 24ωρο έχουν όλα τα νόμιμα έγγραφα. Αυτό είναι ένα θέμα, είναι της πολιτείας. Εμείς κάθε χρόνο ζητούμε θέσεις. Είχατε κάνει πάντως σε σκέψεις στην περιφέρεια για το θέμα των εργατικών χεριών? Βεβαίως, αρχιτές. Έχουν και γίνει και πάντα διεκδικούμε, γιατί δεν είναι μόνο το κομμάτι στο πρωτογενή τομέα, είναι και στον τουριστικό τομέα. Πόσα εργατικά χέρια λείπουν και από τον τουριστικό τομέα και από τον πρωτογενή τομέα. Και λέμε τώρα για τα έργα που είπαμε προηγουμένως. Πού είναι το εργατικό δυναμικό για να κάνει αυτά τα μεγάλα έργα, κύριε Δασκαλάκη? Είναι ένα πρόβλημα που πρέπει να έρθουν εργάτες από άλλες χώρες, και ήδη το συζητούν οι εταιρείες ότι υποχρεωτικώς πρέπει να έρθουν πάνω από 3.000 άτομα για να γίνεται ο βόρειος οδικός άξονας. Άρα, σε συνεργασία
με την κυβέρνηση να μπορούμε να έχουμε αυτούς τους ανθρώπους που θα βοηθήσουν και τον πρωτογενή τομέα και τον τουριστικό τομέα, αλλά και των έργων που είναι, των τεχνικών έργων που είναι να γίνουν. Προτού σας πάω στο κομμάτι της υγείας αλλά και της κοινωνικής πολιτικής της περιφέρειας, που γνωρίζω ότι στο πρόγραμμά σας και για την επόμενη πενταετία έχετε κάνει ιδιαίτερες αναφορές, θέλω λίγο να ξεκαθαρίσουμε στους τηλεθεατές, μιας και σε λίγες ημέρες ξεκινά και η επίσημα η σχολική χρονιά, ποιανού τελικά είναι η αρμοδιότητα της σχολικής στέγης. Δηλαδή, θα σας πω ένα απλό. Το 12ο Δημοτικό Σχολείο του Ηρακλείου στις 11 του μήνα δεν θα χτυπήσει κουδούνι, γιατί οι μαθητές θα κάνουν τηλεεκπαίδευση. Όλοι γνωρίζουμε τα προβλήματα που υπάρχουν στις σεισμόπληκτες περιοχές του Αρκαλοχωρίου και του Δήμου Αρχανών Αστερουσίων. Υπάρχει ένα σχέδιο, δηλαδή έχουν περάσει 2 χρόνια από αυτό το σεισμό και η αντισεισμική θωράκιση είναι ένα ζήτημα που απασχολεί τις εκπαιδευτικές κοινότητες και δικαίως τις απασχολεί. Όπου χρειάστηκε η βοήθεια δική μας, πάνω ειδικά στις περιοχές που έχουν πληγεί από το σεισμό, εμείς βοηθήσαμε. Όμως η ευθύνη είναι των Δήμων, των Δημοτικών Αρχών, που μέσα, εάν θέλουμε να κάνουμε ένα νέο σχολείο, μέσα από τα προγράμματα του ΕΣΠΑ μπορούν να χρηματοδοτηθούν. Εάν θέλουμε να γίνει μια επιδιόρθωση, είναι από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων που ζητούμε από το αρμόδιο Υπουργείο. Εδώ χρειάζεται ένας ολοκληρωμένος σχεδιασμός για να μπορούμε να πούμε ότι διεκδικούμε πόρους και από άλλες πηγές χρηματοδότησης για να γίνουν νέα σχολεία, παιδική, βρεφική σταθμή. Εμείς μέσα στο πρόγραμμά μας και στο προηγούμενο και σε αυτό υπάρχουν οι δράσεις οι οποίες μπορούν να χρηματοδοτήσουν αυτά τα έργα των Δήμων. Από τη στιγμή όμως απαραίτητη προϋπόθεση είναι η ολοκληρωμένη μελέτη. Σας να υπάρχουν οι μελέτες. Σας προβληματίζει ότι όπου υπάρχουν πολλοί κοκόροι, λαλούν πολλοί κοκόροι, αργεί να ξημερώσει. Δηλαδή βλέπουμε ότι έχει μια αρμοδιότητα ο Δήμος. Έχει μια άποψη περιφέρεια Κρήτης. Όχι, στα σχολεία. Σχολεία είναι ο Δήμος. Ναι. Δεν στο κομμάτι των παρεμβάσεων, η περιφέρεια πώς μπορεί να βοηθήσει για να ξεμπλοκάρουν, ας πούμε, κάποια έργα, όπως το παράδειγμα που σας είπα για το 12ο Δημοτικό. Στον παρεμβάσεων είναι αποκλειστική ευθύνη του Δήμου αυτή και να βρει την χρηματοδότηση. Αν έχουμε εμείς κάποια χρηματοδότηση, αλλά επειδή και τα αρμόδια υπουργεία δίνουν χρηματοδοτήσεις στους Δήμους, δεν είναι ότι για όλα είναι υπεύθυνη η περιφέρεια. Είναι ο Δήμος, έχω κάνει δήμαρχος, έχω κάνει 3 σχολεία όταν ήμουν δήμαρχος, βρήκαμε τους πόρους και το κάναμε. Άρα πρέπει να τρέξουν και να έχουν μελέτες και να κάνουμε να είναι ολοκληρωμένες οι μελέτες και να βρούμε τη χρηματοδότηση μετά. Θα σας πάω σε ένα πολύ ευαίσθητο θέμα, ένα ευαίσθητο θέμα που λαβώθηκε και αρκετά την περίοδο της πανδημίας. Πάμε στον χώρο της δημόσιας υγείας και στις κτηριακές παρεμβάσεις. Θα ξεκινήσω λίγο με το νέο κτίριο στο Βενιζέλιο. Σας έχω ακούσει πάρα πολλές φορές σε δημόσιες τοποθετήσεις να νιώθετε υπερηφάνεια για αυτό το έργο. Θέλετε να μας δώσετε λίγο το σχέδιο της επόμενης πενταετίας και για τα υπόλοιπα νοσοκομεία. Δηλαδή, έχουμε νοσοκομεία στο Λασίθι που έχουν σοβαρά κτηριακά προβλήματα. Δεν θα μιλήσω για τις ελλείψεις προσωπικού γιατρών. Νομίζω ότι το βιώνετε καθημερινά βλέποντας και τα ρεπορτάζ. Υπάρχουν έλλειψη γιατρών σε πολλά νοσοκομεία. Υπολειτουργούν πολλές κλινικές. Και οι γιατροί και οι νοσηλευτές ακριβώς είναι. Μετά το Βενιζέλιο θα ολοκληρωθεί άλλη παρέμβαση στο υπάρχον κτίριο και ποια είναι τα νοσοκομεία που θα πάρουν σειρά. Σε αυτό το οποίο έχουμε ζητήσει με όλες τις διοικήσεις. Και κέντρα υγείας βέβαια. Είναι τα κέντρα υγείας έχουν μπει τα κέντρα υγείας από το Ταμείο Ανάκαμψης για να γίνουν οι απαραίτητες παρεμβάσεις που χρειάζονται συν τον εξοπλισμό που πρέπει να πάρθει. Ήδη έχει γίνει ο διαγωνισμός και είναι και τα κέντρα υγείας της Κρήτης. Εμείς από την πλευρά τη δική μας, σε αυτό το οποίο σε αυτή τη φάση έχουμε προγραμματίσει, είναι η ολοκλήρωση της μελέτης για το παλιό κτίριο του Βενιζελίου, που είναι η θάλαμη με 8 ασθενείς, να γίνει ένα σύγχρονο, οι μελέτες έχουν ανατεθεί, με την ολοκλήρωση των μελετών εντάσσουμε το έργο στο νέο ΕΣΠΑ και δημοπρατούμε το έργο. Άρα, η πρώτη παρέμβαση θα είναι για το Βενιζέλιο νοσοκομείο, θα είναι η παρέμβασή μας για το παλιό κτίριο. Που άρα, νομίζω ότι είναι αναγκαιότητα. Και τώρα πάμε σε μια ακριβώς μεγάλη ανακαίνιση. Μια μεγάλη ανακαίνιση. Εκεί θα υπάρξει μεταφορά ασθενών, να υποθέσω. Μπορεί να καλύψει τις ανάγκες αυτές το καινούργιο κτίριο. Το έχουμε συζητήσει με τη διοίκηση. Θεωρώ από τη στιγμή που βρεθεί και η χρηματοδότηση θα προχωρήσουμε πώς μπορεί να έχουμε το καλύτερο αποτέλεσμα για το θέμα που θα πάνε οι ασθενείς, οτιδήποτε, αλλά είναι θέμα της διοίκησης, δεν είναι θέμα δικό μας. Άρα πρέπει αυτό που εμείς έχουμε χρηματοδοτήσει είναι η μελέτη. Άρα είναι σημαντικό ότι χρηματοδοτούμε τη μελέτη για να γίνει αυτή η παρέμβαση για το Βενιζέλιο. Παράλληλα,
όλο τον εξοπλισμό που χρειάζονται όλα τα νοσοκομεία της Κρήτης, που πρέπει να πούμε ότι σταθήκανε στο ύψος των περιστάσεων όλοι με την πανδημία και είδαμε τη δημόσια υγεία ότι πρέπει να, πώς έχει δώσει τον καλύτερο εαυτό της για την πανδημία, να δούμε ότι στάθηκε στο ύψος των περιστάσεων η δημόσια υγεία. Είμαστε υπέρ της δημόσιας υγείας. Βεβαίως χρειάζεται και ο ιδιωτικός τομέας, αλλά ο κόσμος έχει τα θάρρη του στο Βενζέλιο, στο Πεπαγνή, στα νοσοκομεία μας, στα Χανιά, στο Ρέθυμνο, στον Άγιο Νικόλαο, στην Ιερά Πέτρα, στη Σιτία, και οι παρεμβάσεις αυτές που χρειάζονται για να χρηματοδοτηθούν, όσες είναι από πλευράς ΕΣΠΑ, υλικοτεχνικός εξοπλισμός. Και να πω, κύριε Δασκαλάκη, ότι 539 άτομα, γιατροί και νοσηλευτές, πληρωνόταν μέσα από το πρόγραμμα το δικό μας, το οποίο λόγω της πανδημίας, λόγω της πανδημίας που υπήρχε. Mm-hmm. Να πούμε ότι για τους παιδικούς βρεφικούς σταθμούς, με τα βάουτσερ που υπάρχουν, όλα αυτά είναι μέσα από χρηματοδότηση της περιφέρειας που δίνεται στην Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Αυτοδιοίκησης, στην ΕΕΤΑ, και μοιράζονται και γίνεται αυτή η παρέμβαση. Κοινωνικές δράσεις πολύ σημαντικές όλο αυτό το για το επόμενο διάστημα, και αυτό το οποίο έχει περάσει, χρειάζεται η συνεργασία, η συνέργεια και η συμπόρευση όλων των εμπλεκόμενων φορέων για να υπάρχουν αυτά το καλύτερο αποτέλεσμα, και εμείς από την πλευρά τη δική μας πάντα διεκδικούμε να έχουμε ένα καλύτερο κοινωνικό πρόσωπο για την περιφέρειά μας. Πρόσφατα είδαμε ένα περιστατικό στις Μοίρες και οι γιατροί και οι νοσηλευτές, οι εργαζόμενοι στο Κέντρο Υγείας Μοιρών, έθεσαν θέμα ασφάλειας. Στη Φεστό υπάρχει ουσιαστικά μία παράλληλη οικονομική δραστηριότητα με την πόλη του Ηρακλείου. Υπάρχει μία οικονομική αυτονομία. Έχει πλέον οριμάσει η άποψη, η σκέψη ότι θα μπορούσε το Ηράκλειο να αποκτήσει και ένα τρίτο νοσοκομείο, είτε μέσα στην πόλη, είτε κάπου ανάμεσα στον Δήμο της Φεστού, της Γόρτινας και του Ηρακλείου. Ο σχεδιασμός δεν γίνεται από εμάς, δεν γνωρίζω να έχει γίνει κάποια τέτοια συζήτηση. Αυτό που χρειάζεται όμως η Μεσαρά, χρειάζεται να γίνει ένα νέο κέντρο υγείας που έχει συζητηθεί, έχει εξευρεθεί ο χώρος, αλλά και να υπάρχει και το απαραίτητο προσωπικό. Γιατί δεν είναι να κάνουμε χτίρια χωρίς να υπάρχει το προσωπικό. Και εδώ είναι μια ευθύνη του αρμόδιου υπουργού σήμερα να μπορεί να βγουν αυτές οι θέσεις εργασίας, να εμπλουτιστούν και τα κέντρα υγείας, τα περιφερειακά ιατρία, η πρωτοβάθμια περίθαλψη, που αυτός πρέπει να είναι ένας στόχος μεγάλος για να ξεμπλοκάρουν τα νοσοκομεία, τα ΤΕΠ, όλα αυτά. Αλλά αυτό γίνεται σε σχεδιασμό το Υπουργείο και με τον αρμόδιο Διπεάρχη. Κύριε Αρναουτάκη, οι παρεμβάσεις στα υπόλοιπα νοσοκομεία, και κλείνω με το χώρο της υγείας, έχουν προγραμματιστεί με βάση το δικό σας σχέδιο για την επόμενη πενταετία? Δηλαδή, γνωρίζω ότι υπάρχουν πολλές κακοτεχνίες και πολλά προβλήματα χτηριακά στο νοσοκομείο του Ρεθύμνου. Κάποιες κλινικές στο νοσοκομείο των Χανίων έχουν πρόβλημα. Στο Λασίθι, σχεδόν όλα τα νοσοκομεία. Εκεί θα γίνει ένα δυνατό lifting ενδεχομένως? Αυτά γίνονται. Κάποιες παρεμβάσεις όπως αυτή, ας πούμε, η επέκταση του Βενιζέλη. Από το Υπουργείο. Αυτό ήταν ενταγμένο στο ΕΣΠΑ. Mm-hmm. Παρεμβάσεις μικρές δεν μπορούν να μπουν στο ΕΣΠΑ. Μπορεί να γίνει όμως ενεργειακή αναβάθμιση των δημόσιων κτηρίων και ειδικά των νοσοκομείων, που είναι πολύ σημαντική εξοικονόμηση για την ενέργεια, και εκεί θα έχουμε την επόμενη περίοδο, εάν εμείς είμαστε στην αιρετή περιφέρεια, ο στόχος μας είναι όλα τα δημόσια κτίρια να υπάρχει η ενεργειακή αναβάθμιση, που υπάρχει μια σημαντική εξοικονόμηση πόρων. Το Υπουργείο δίνει για τις κατασκευές μικρές, έτσι, επιδιορθώσεις που χρειάζονται. Εμείς να σας πω ότι σχεδιάζουμε μετά τις εκλογές να κάνουμε εγγένεια σε πολλά έργα τα οποία έχουμε δώσει εξοπλισμό στα νοσοκομεία, γιατί δεν θεωρούμε τώρα ότι είναι περίοδος που πρέπει να κάνουμε εγγένεια. Μετά τις εκλογές, όποιο και αν είναι το αποτέλεσμα, έχουμε πάρει σημαντικά μηχανήματα σε όλη την Κρήτη, στα νοσοκομεία, και να δει ο κόσμος ότι πάντα με τη συνεργασία που είχαμε με τις διοικήσεις των νοσοκομείων, έχουμε ένα πάρα πολύ καλό αποτέλεσμα για τον εξοπλισμό, τον απαραίτητο εξοπλισμό που χρειάζονται τα νοσοκομεία μας. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Αρναουτάκη, θα πάμε στο τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα. Με την επιστροφή θα σας φέρω στην αρχή της εκπομπής. Θα μιλήσουμε και λίγο πολιτικά. Θέλω όμως να μιλήσω και λίγο πιο προσωπικά μαζί σας. Είστε ο Περιφερειάρχης της Κρήτης, διεκδικείτε την ψήφο των αντρών και των γυναικών της Κρήτης. Έχετε μια δική σας πορεία και φαντάζομαι θα θέλετε να πείτε και κάτι στους κριτικούς λίγες ημέρες πριν
αποφασίσουν ποια θα είναι η επόμενη περιφερειακή αρχή του νησιού. Πάμε σε διαφημίσεις και επανερχόμαστε. Επιστρέψαμε στο τέταρτο και τελευταίο μέρος της πρώτης εκπομπής της τηλεοπτικής σεζόν. Ποδαρικό μας κάνει ο Περιφερειάρχης Κρήτης και εκ νέου υποψήφιος για την Περιφέρεια Κρήτης, ο κύριος Σταύρος Αρναουτάκης. Αλήθεια, κύριε Αρναουτάκη, θα ήθελα να μας πείτε το όνομα της παράταξής σας που έχετε προσθέσει κάτι στην ουρά του τίτλου. Για την Κρήτη μας συνεχίζουμε. Για την Κρήτη μας συνεχίζουμε. Κοιτάξτε τώρα. Ο κόσμος, η κοινή γνώμη, αντιλαμβάνεται ότι έχετε ένα πάρα πολύ δυνατό ψηφοδέλτιο και στις τέσσερις περιφερειακές ενότητες της Κρήτης. Στο ενδεχόμενο λοιπόν που στις 8 Οκτωβρίου οι κριτικοί ανανεώσουν την αυτοδιοικητική σας θητεία στην περιφέρεια Κρήτης, αντιλαμβάνεστε ότι μπροστά σας έχετε, θα το βάλω σε εισαγωγικά, έναν πολύ μεγάλο πονοκέφαλο. Το πώς θα αξιοποιηθούν αυτοί οι άνθρωποι που θα έχουν εκλεγούν, θέλω να σας πω ότι γίνεται μια πάρα πολύ σκληρή μάχη εντός του ψηφοδελτίου σας. Υπάρχουν άνθρωποι γνωστοί, υπάρχουν άνθρωποι που έχουν προσφέρει κατά καιρούς στα κοινά. Έχετε σκεφτεί ποιο θα είναι το μοντέλο, το μοντέλο που θα κυβερνήσετε εισαγωγικά την Κρήτη, εφόσον βεβαίως εκλεγείτε? Αυτό που θα ήθελα να πω, κύριε Δασκαλάκη, είναι ότι υπάρχουν άτομα σε κάθε περιφερειακή ενότητα που κοσμούν το ψηφοδέλτιό μας, όλοι οι συνάδελφοι που συμμετέχουν, άτομα που και άλλα θα ήθελαν να είναι υποψήφοι, αλλά δεν μπορούσαμε να ικανοποιήσουμε όλες τις απαιτήσεις και τις προτάσεις που υπήρχαν. Άρα θέλω να τους ευχαριστήσω όλες και όλους, γιατί πραγματικά αποτελεί μεγάλη τιμή όταν τόσος κόσμος θέλει να συμμετέχει με επικεφαλής εμένα σε ένα συνδυασμό που πιστεύουμε ότι έχουμε υπηρετήσει την ενότητα, τον συγκριτισμό, την ισόρροπη ανάπτυξη, τη βιώσιμη ανάπτυξη, και μέσα από αυτή τη λογική ζητούμε την ψήφο του κριτικού λαού. Όμως το ζητούμενο το πρώτο είναι να κερδίσουμε τις εκλογές. Πρώτα να κερδίσουμε τις εκλογές και από εκεί και πέρα, εφόσον εκλεγείτε. Βέβαια, δεν μπορούμε να κάνουμε σχεδιασμό και να πούμε ναι, εμείς θα μοιράσουμε αυτές τις θέσεις ή οτιδήποτε. Ο πρώτος τώρα στόχος θέλω να σας κάνω, κύριε Αρναουτάκη, είναι μια πάρα πολύ πονηρή ερώτηση και θα σας την κάνω. Στις προηγούμενες εκλογές στο ψηφοδέλτιο της περιφέρειας υπήρχε μια διαφοροποίηση από ό,τι στο ψηφοδέλτιο τώρα. Δηλαδή, σε κάθε αντιπεριφέρεια, σε κάθε παλιό νομό, υπήρχε ένας επικεφαλής. Σήμερα οι τέσσερις επικεφαλής είναι μέσα στην ομάδα όπου διεκδικούν ισότιμα την εκλογή τους στο επόμενο Περιφερειακό Συμβούλιο. Όταν, αν μιλάμε για ανανέωση, εφόσον βεβαίως εκλεγείτε, θα το ξαναπώ, η ανανέωση θα αγγίξει και τα πρόσωπα που ηγήθηκαν στις τέσσερις αντιπεριφέρειες. Δηλαδή θα μπορούσαμε να δούμε άλλους αντιπεριφερειάρχες. Να σας πω. Και στις προηγούμενες εκλογές ήταν με σταυρό όλοι. Βεβαίως με σταυρό. Το 14 αλλά, ήταν, ναι, που ήταν επικεφαλής. Αλλά ήταν η επικεφαλής. Το βεβαίως. 14 και το 10. Άρα στο 19 πρώτα. Επειδή συνεχίστηκε αυτή πρώτα, η λογική. Πρέπει να δούμε ποιοι εκλεγόμαστε, αν εκλεγούμε και όλα επιλύονται την επόμενη μέρα. Είναι άξιοι όλοι οι αντιπεριφερειάρχες, γιατί πάντα είναι αποτέλεσμα της ομάδας, κύριε Δασκαλάκη. Επειδή έχω ξεκινήσει από ομάδα, δεν έχω αφήσει ποτέ. Μόνο η ομάδα κερδίζει. Δεν κερδίζει ποτέ ένας. Όλοι μαζί έχουμε κάνει ένα σημαντικό έργο, έχουμε κάνει ένα σημαντικό αγώνα μαζί με τους αντιπεριφερειάρχες μας, μαζί με όλο το Περιφερειακό Συμβούλιο, όλο το παρατάξιο. Εγώ θέλω να τους ευχαριστήσω όλους αυτούς τους ανθρώπους, γιατί είναι τιμή να σε εμπιστεύονται και να έχουμε ένα αποτέλεσμα πάρα πολύ καλό. Η επόμενη μέρα είναι άτομα ικανά και εάν μας δοθεί η δυνατότητα να είμαστε εμείς η αιρετή περιφέρεια, να είστε σίγουρος ότι θα κάνουμε το καλύτερο δυνατόν και δεν θα αδικήσουμε κανένα από όλους τους συνεργάτες. Στην αφετηρία για αυτές τις εκλογές της περιφέρειας Κρήτης είστε τέσσερις. Είστε τέσσερις διαφορετικές παρατάξεις όπου διεκδικείτε την ψήφο των κριτικών. Αν ρωτήσει ένας πολίτης ο Σταύρο Αρναουτάκη γιατί πρέπει να στηρίξει την δική του παράταξη, ποιο είναι το ποιοτικό χαρακτηριστικό που κατά τη γνώμη του υπερέχει των άλλων παρατάξεων, ποιο είναι αυτό, κύριε Αρναουτάκη?
εμείς μαζί με τους συνεργάτες καταθέτουμε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα, ένα σχεδιασμό. Αυτά που είχαμε πει και αν μας δινόταν η ευκαιρία να κάνουμε ένα απολογισμό, κύριε Δασκαλάκη, αυτά που υποσχεθήκαμε την προηγούμενη τετραετία είναι κατά 95% έχουν υλοποιηθεί. Αυτά που υποσχεθήκαμε στον κριτικό λαό έχουμε προχωρήσει και πάνω απ' όλα ζητούμε πάλι τη στήριξη να μπορέσουμε να έχουμε τη νέα προγραμματική περίοδο που ξεκινά το νέο ΕΣΠΑ με σημαντικούς πόρους, με τη διεκδίκηση από την κεντρική εξουσία και γι' αυτό έχουμε κάνει αυτή την απόφασή μας να ενώσουμε πολιτικές δυνάμεις, κοινωνικές δυνάμεις, να έχουμε την Εθνική Κρήτη, θα το πω για άλλη μια φορά, από άνθρωποι που συμμετέχουν από διαφορετικούς πολιτικούς χώρους, όμως είμαστε μία παράταξη. Θέλω να πω αυτό που είπα στους συναδέρφους την Παρασκευή που παρουσιάσαμε το ψηφοδέλτιο στο Ηράκλειο, τους ανθρώπους που συμμετέχουν στο σχεδιασμό, ότι μέσα στην περιφέρεια η κομματική ταυτότητα είναι έξω. Είμαστε μία παράταξη για την Κρήτη και γι' αυτό θέλουμε να συνεχίσουμε. Ποιο είναι το ποιοτικό χαρακτηριστικό του Σταύρου Αρναουτάκη που τον έκανε, ας πούμε, να είναι το αρεστό σε εισαγωγικά στην σημερινή κυβέρνηση, τη Νέα Δημοκρατία, αλλά και στο ΠΑΣΟ? Και θα κάνω και ένα συμπληρωματικό ερώτημα. Αν θα επιθυμούσατε να είχατε και μια ευρύτερη αποδοχή, δηλαδή και τη στήριξη του ΣΥΡΙΖΑ? Βεβαίως θα το επιθυμούσα και μάλιστα για να σας πω την πρόταση. Η πρόταση που ο αρμόδιος από πλευράς του ΣΥΡΙΖΑ είχε κάνει ήταν για τη στήριξη τη δική μας. Αυτό μπορείτε να το επιβεβαιώσετε. Αυτό με ένα ρεπορτάζ. Ήταν κομμάτι του ρεπορτάζ και δημοσιογραφικά γραφεία. Υπήρχαν επαφές προτού, ας πούμε, ξεκαθαρίσει το τοπίο της στήριξης και με το ΣΥΡΙΖΑ. Τι έφταξε στο ΣΥΡΙΖΑ και αυτή τη στιγμή, ας πούμε, έχετε απέναντί σας ένα αντίπαλο που στηρίζεται από το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης και δεν ευωδόθηκε αυτή ή, αν θέλετε, αυτή η διοικητική συνεργασία? Για διάφορους λόγους, δεν θα πω, σας είπα στο ξεκίνημα ότι εγώ σέβομαι την κάθε απόφαση που παίρνει ένας πολιτικός χώρος, όμως τίμησα αυτή τη συνεργασία και μπορείτε να ρωτήσετε ανθρώπους που ήταν από το συγκεκριμένο χώρο αν τίμησα όλη αυτή τη συνεργασία όλα αυτά τα χρόνια. Όμως εδώ έχουμε νέα δεδομένα, έχουμε μία εκλογική μάχη. Εμείς τα προβλήματα του λαού είναι τα προβλήματα, δεν είναι αντίπαλός μας κανείς. Τα προβλήματα του κόσμου, αυτά είναι που πρέπει να επιλύσουμε και μόνο μέσα από μία, γιατί την επόμενη μέρα μέσα στο Περιφερειακό Συμβούλιο για όλα αυτά τα θέματα που αναπτύξαμε, κύριε Δασκαλάκη, που είναι πάρα πολύ σημαντικά και θα είναι η πιο σημαντική πενταετία που θα είναι για την Κρήτη, μια πενταετία που βλέπετε ότι όλα τα μεγάλα έργα θα είναι εν εξελίξη ή θα μπαίνουν σε τροχιά υλοποίησης, χρειάζεται η ευρύτερη συνένεση. Δεν μπορούμε όλα αυτά τα έργα να τα κάνει μόνο ένας πολιτικός χώρος. Χρειαζόμαστε όλοι, όλες οι παρατάξεις, ό,τι πει ο λαός θα είμαστε μέσα. Εμείς είτε είμαστε από πλευράς συμπολίτευση είτε αντιπολίτευσης, θα είμαστε ενωμένοι για να μπορούμε να δίνουμε τις καθημερινές μάχες στη κεντρική εξουσία. Γιατί η κεντρική εξουσία, όσο καλή πρόθεση αν έχει ο κύριος Πρωθυπουργός, δεν αφήνουν από κάτω διάφορα άλλα μέρη να μπορεί να υπάρξει η αποκέντρωση αρμοδιοτήτων και πόρων. Με δεδομένη τη στήριξη της παράταξής σας και από την κυβερνούσα παράταξη Νέα Δημοκρατία, θεωρείτε ότι ανοίγει ένας δρόμος πιο δυναμικής διεκδίκησης, δηλαδή για έναν περιφερειάρχη, εφόσον εκλεγεί, που στηρίζεται από την κυβέρνηση, είναι πιο εύκολο και στο να διεκδικήσει κονδύλια και να προχωρήσει έργα? Θα δούμε κάτι διαφορετικό, θα σας πω, κύριε Δασκαλάκη. Εάν δούμε από το 2014 και το 2019 δύο εκλογικές μάχες και να δούμε ότι το 2014 που είμαστε μόνο ΠΑΣΟΚ, πόσο πήρε ο συνδυασμός την πρώτη χειραχή? 42%. Η δύναμη του ΠΑΣΟΚ ήταν 8%. Άρα όλος ο υπόλοιπος κόσμος και από πλευράς Νέας Δημοκρατίας και από πλευράς ΣΥΡΙΖΑ έδωσε το ποσοστό αυτό. Δεύτερη δηλαδή, χειραχή. Όμως, στις αυτοδικίες εκλογές πολλές φορές ναι, δεν είναι, υπάρχει όχι. Μια ψηφοφορία στην πολιτική ταυτότητα. Υπάρχει, θέλω να καταλήξω αλλού. Ναι, θέλω να καταλήξω και στις εκλογές του 19 ότι από όλους τους πολιτικούς χώρους στήριξε την παράταξη. Γιατί υπάρχει η εμπιστοσύνη
απέναντι στο συνδυασμό το δικό μας, απέναντι στο συνδυασμό που είμαι επικεφαλής και υπάρχει αυτή η εμπιστοσύνη. Γιατί τα ποσοστά δεν βγαίνουν διαφορετικά. Στο σχέδιο, το προγραμματικό σχέδιο της παράταξής σας για την επόμενη πενταετία, αντιλαμβάνομαι γιατί μιλήσαμε αρκετά για υποδομές, ότι οι βασικές προτεραιότητες πέρα από τη διασύνδεση είναι το νέο αεροδρόμιο στο Καστέλι και ο βόρειος οδικός άξονας. Ο νέος κριτικός αυτοκινητόδρομος. Η οδική ασφάλεια. Ναι, η οδική ασφάλεια. Ένα μεγάλο ποσό, ένα μεγάλο ποσό που θα διατεθεί στην οδική ασφάλεια που πρέπει να πούμε ότι σε αυτή την προηγούμενη περίοδο είχαμε 450 σημεία σε όλη την Κρήτη που έχουμε κάνει παρεμβάσεις. Στη νέα προγραμματική περίοδο θα ξεπεράσουμε τα 100 εκατομμύρια από έργα που αφορούν την οδική ασφάλεια στο επαρχιακό δίκτυο. Αναφέρομαι πάλι μόνο στο επαρχιακό δίκτυο. Χρειάζονται πολύ περισσότερα χρήματα. Θα προσπαθήσουμε να βρούμε είτε από το Ταμείο Ανάκαμψης μια σημαντική χρηματοδότηση, είτε από άλλες πηγές χρηματοδότησης, γιατί το επαρχιακό δίκτυο χρειάζεται γενναίες παρεμβάσεις. Ο Πρωθυπουργός εδώ από το Ηράκλειο και τις δύο φορές που ήρθε προεκλογικά, αλλά και την πρώτη φορά που πήγε στο εργοτάξιο στην Νεάπολη, είπε ότι λαμβάνω ως ένα προσωπικό στοίχημα τον νέο κριτικό αυτοκινητόδρομο. Είναι κάτι που προβληματίζει τον Σταύρο Αρναουτάκη όσον αφορά την υλοποίηση αυτού του έργου εντός των χρονοδιαγραμμάτων. Και γιατί το λέω αυτό και γιατί το επαναφέρω. Οι πολίτες σήμερα, και το ξέρετε πολύ καλύτερα από μένα, λένε: εγώ δεν βλέπω το εργοτάξιο, δεν βλέπω εργοτάξια, δεν βλέπω ένα έργο να αναπτύσσεται. Και όταν έχει δημοπρατηθεί και τόσες φορές, όταν καείς από το χυλόφυσσα και το γιαούρτι, λέει ο λαός. Όχι, δεν είχε, ο ΒΟΑΚ δεν είχε δημοπρατηθεί. Το αεροδρόμιο. Το αεροδρόμιο είχε δημοπρατηθεί. Το αεροδρόμιο πηγαίνει. Δόξα στο Θεό. Για το ΒΟΑΚ όμως είχαμε δει διαρκώς μελέτες. Ναι. Οι όροι και πάλι, μελέτη, και, πάμε σε δημοπράτηση. Και πάλι πάμε χρειάζονται επιχειροποιήσεις, χρειάζονται άλλα. Αυτή τη στιγμή, όταν δεσμεύεται ο Πρωθυπουργός, ο οποίος είναι και κριτικός, δεν θα μπορώ εγώ να αμφισβητήσω τον Πρωθυπουργό της χώρας ότι αυτά που λέει δεν είναι αληθινά. Βλέπουμε ότι προχωρούν. Άρα χρειάζεται τη στήριξη τη δική μας, τη διεκδίκηση τη δική μας, να μπορούν να υλοποιηθούν αυτά τα μεγάλα αναπτυξιακά έργα. Και όπου υπάρχουν καθυστερήσεις, ξέρω πολύ καλά ότι υπήρχε εβδομαδία επικοινωνία του κυρίου Πρωθυπουργού με τον αρμόδιο υπουργό. Εμείς από την πλευρά τη δική μας ενημερωνόμαστε για κάθε βήμα το οποίο ήταν να προχωρήσει. Ζητούμε να έχουμε μία καλύτερη επικοινωνία και με το αρμόδιο Υπουργείο, γιατί διαφορετικά τα λέει ένας υπουργός, διαφορετικά τα λέει ένας περιφερειάρχης, εάν θέλει να πει προς τους αρμόδιους, είτε πρωθυπουργός είναι, είτε οποιοδήποτε άλλος υπουργός είναι, το δίνει η κυβέρνηση. Άρα αυτό το οποίο είναι, ότι και επειδή είναι το Ταμείο Ανάκαμψης πάλι, που θέλω να το ξαναπώ, είναι 450 περίπου εκατομμύρια από το Ταμείο Ανάκαμψης, πρέπει τα χρήματα να απορροφηθούν. Άρα θα είναι η ευκαιρία της Κρήτης να μπορεί αυτό το μεγάλο αναπτυξιακό περιβαλλοντικό έργο να μπορεί να το δούμε, να είμαστε καλά, να το δούμε υλοποιήσιμο. Αν ας υποθέσουμε ότι αύριο το πρωί, κύριε Αρναουτάκη, ξυπνάμε και πάμε με ένα ελικόπτερο στην Κίσαμο και πρέπει να μπούμε σε ένα αυτοκίνητο για να διασχίσουμε την Κρήτη από την Κίσαμο στη Σιτία. Φτάνοντας στη Σιτία, το ποσοστό ικανοποίησης για αυτό που βλέπετε, όχι μόνο στο κομμάτι των υποδομών, θέλω να το δείτε λίγο πιο σφαιρικά. Ποιο είναι για τον Περιφερειάρχη Κρήτης, τι νιώθει όταν διασχίζει την Κρήτη, που σας έχω ακούσει για τον συγκριτισμό να αναφέρεστε σχεδόν σε κάθε φράση σας καθημερινά. Κοιτάξτε, να σας πω ότι κάνω 50.000 χιλιόμετρο το χρόνο. Άρα σημαίνει ότι πηγαίνω σε όλη την Κρήτη. Υπάρχουν προβλήματα. Δεν μπορεί να πει κανείς ότι έχουν λυθεί όλα τα προβλήματα. Όμως, πρέπει να σας πω, κύριε Δασκαλάκη, ότι αυτή η συνεργασία η οποία υπάρχει μεταξύ της περιφέρειας και όλων των δημάρχων της Κρήτης δεν υπάρχει πουθενά στην Ελλάδα. Είναι μια συνεργασία συνέργειας, συμπόρευσης και δυναμικής διεκδίκησης από πλευράς της κεντρικής εξουσίας. Χρειαζόμαστε πόρους. Περάσαμε capital control, περάσαμε μνημόνια, περάσαμε ενεργειακή κρίση, περάσαμε την πανδημία, σταθήκαμε και πρέπει να σας πω ότι αυτή τη στιγμή η περιφέρεια Κρήτης δεν οφείλει ούτε ένα ευρώ σε κανένα ανάδοχο έργο. Έρχονται τιμολόγια, πληρώνονται, προσπαθούμε να φέρουμε πόρους, ζητούμε πάντα το παραπάνω για να μπορούμε να υλοποιήσουμε και να έχουμε το καλύτερο αποτέλεσμα πάνω στα έργα των υποδομών, που πραγματικά η Κρήτη θέλει να βελτιωθεί στο θέμα των υποδομών, αλλά δεν μπορούμε να υποθηκεύσουμε το μέλλον της περιφέρειας.
πηγαίνοντας και παίρνοντας δάνεια για να μπορούμε να κάνουμε, είναι ευθύνη της κεντρικής εξουσίας να δίνει τους πόρους και να μπορούμε να έχουμε ένα θετικό αποτέλεσμα και ένα αποτύπωμα το οποίο θα δίνει τη δυνατότητα να λέμε ναι, προσπαθήσαμε, κάναμε, οραματιστήκαμε, διεκδικήσαμε, υλοποιήσαμε. Υλοποιήσαμε αυτό το σχεδιασμό που θέλουμε ως Κρήτη να έχουμε. Μου είχε κάνει εντύπωση η φράση που είπατε με το καλημέρα αυτή τη συζήτηση απόψε εδώ στην ώρα αιχμής, ότι υπάρχει ένα όραμα δεκαετίας, γιατί μπροστά μας έχουμε μια δεκαετία μεγάλων αλλαγών και μεγάλων έργων. Να υποθέσω ότι ένας άνθρωπος που έχει ηγηθεί μιας περιφερειακής ομάδας και είναι ο Περιφερειάρχης Κρήτης, θα ήθελε στη δική του θητεία να ολοκληρωθούν και όλα αυτά τα μεγάλα έργα που θα αλλάξουν πράγματι αναπτυξιακά την εικόνα της Κρήτης. Θα μπορούσε ο Σταύρος Αρναουτάκης, εφόσον εκλεγεί στην αμέσως επόμενη πενταετία, να επιτηρεί αυτά τα έργα από ένα άλλο μετερίζει πάλι όμως τα κοινά. Και τι θέλω να πω. Είστε ένας αυτοδιοικητικός που σας στηρίζει η Νέα Δημοκρατία, σας στηρίζει το ΠΑΣΟΚ. Γνωρίζουμε ότι οι πολιτικές ισορροπίες αλλάζουν πολύ γρήγορα στην χώρα μας. Αυτό έχει δείξει και η σύγχρονη πολιτική ιστορία. Θα μπορούσατε να σκεφτείτε τη μεταπίδησή σας στην κεντρική πολιτική σκηνή, κάτι το οποίο το έχετε κάνει στο παρελθόν. Ναι, αλλά από την κεντρική πολιτική σκηνή, όταν είχα την ευθύνη της διαχείρισης 10,3 δισεκατομμυρίων, κατέθεσα την υποψηφιότητά μου για περιφέρεια. Γιατί είμαι άνθρωπος της αυτοδιοίκησης. Αυτό το οποίο με ενδιαφέρει πρώτα, καλά να είμαστε, κύριε Δασκαλάκη, με τη δύναμη του Θεού, να μπορέσουμε να κάνουμε αυτό τον οραματισμό που έχουμε, να τον κάνουμε πραγματικότητα, αλλά καμία άλλη θέση δεν με ενδιαφέρει. Και καταρχήν να πω ότι απαγορεύεται εκ του νόμου να γίνει οποιαδήποτε, να είμαι υποψήφιος. Καλά, μπορείτε να κρεμάσετε τα παπούτσια σας ως αυτοδιοικητικός και να πείτε εγώ τώρα θέλω να μπω στη διαδικασία από ένα άλλο μεταρρύζει πολιτικά. Δεν είναι πάντοτε απαραίτητο ότι πρέπει να είμαι ένας εκλεγμένος πολιτικός. Αποκλειστικά να ολοκληρώσω το έργο στην περιφέρεια Κρήτης. Είσαι ξεκάθαρος. Θέλω κλείνοντας αυτή τη συζήτηση να αγγίξουμε έτσι πολύ γρήγορα, θα μπορούσαμε βέβαια να συζητούμε για αυτό το θέμα ώρες, ένα πολύ λεπτό ζήτημα. Ένα λεπτό ζήτημα που θα τολμήσω να πω ότι ντροπιάζει όλους τους κρητικούς. Εγώ προσωπικά δηλώνω θυμωμένος κάθε φορά που βλέπω αυτά τα περιστατικά. Δηλώνω θυμωμένος όταν ακούω φράσεις του τύπου αυτά συμβαίνουν στην Κρήτη επειδή ένα παιδί πυροβόλησε ένα άλλο παιδί. Δηλώνω θυμωμένος όταν βλέπω τις μαγιές στον δρόμο. Δηλώνω θυμωμένος όταν βλέπω την εγκληματικότητα. Γιατί εκεί είμαστε τόσο πίσω, κύριε Αρναουτάκη? Ποια είναι η ευθύνη της αυτοδιοίκησης? Έχετε απόλυτο δίκιο, κύριε Δασκαλάκη. Όλοι, όχι απλώς θυμωμένοι, δεν είναι αυτή η Κρήτη. Η Κρήτη που θέλουν να περάσουν είτε με τα όπλα, είτε με τις κούπες, είτε με οποιαδήποτε αντριγιά, δεν είναι αυτή η Κρήτη. Η Κρήτη, οι πρόγονοί μας πολέμησαν για την ελευθερία, για τη δημοκρατία, με αρχές, με αξίες, με ιδανικά. Πρέπει να καταπολεμηθεί και έχει ευθύνη και η πολιτεία, έχει ευθύνη και η... Υπάρχει ανοχή. Δηλαδή θα σας το πω πολύ απλά, κύριε Ναουτάκη. Η αυτοδυτική πολλές φορές υπό το φόβο να μην περάσει αυτή η είδηση και να μαυρώσει την εικόνα της περιοχής τους μπορεί να κάνουν και λίγο τα στραβά μάτια. Δεν νομίζω ότι Έχω δει δηλώσεις που ήταν ατόπιμα από αυτοδιοικητικούς. Εντάξει, αν ήταν μια δήλωση δεν γνωρίζω, όμως αυτή τη στιγμή είναι καταδικαστέα κάθε τέτοια πράξης βίας είτε άναρχης επίθεσης απέναντι σε ανθρώπους οι οποίοι δεν τους έχουν φταίξει ή οι άσκοποι πυροβολισμοί. Δεν πρέπει να έχουμε αυτούς τους άσκοπους πυροβολισμούς είτε σε γνέδια, είτε σε γάμους, είτε οπουδήποτε αλλού. Είπατε πρέπει για το πρόγραμμα οδικής ασφάλειας θα μπορούσε να υπάρξει ένα αντίστοιχο πρόγραμμα πρόληψης φαινομένων εγκληματικότητας, γιατί νομίζω ότι και σε αυτό το κομμάτι η ενημέρωση είναι αυτή που παίζει σημαντικό ρόλο και η κουλτούρα. Πρέπει κάποια στιγμή η κουλτούρα μας να αλλάξει. Ευτυχώς στα αστικά κέντρα κάτι γίνεται. Κάποιες όμως περιοχές της ενδοχώρας, σε όλη την Κρήτη, δεν διαφοροποιώ μια συγκεκριμένη περιοχή, υπάρχει πρόβλημα. Πρέπει να προσέχουμε. Δεν γίνεται να μαυρώνεται η εικόνα της Κρήτης με περιστατικά τα οποία είναι μεμονωμένα. Πρέπει όμως, επειδή έχουμε φύγει από ένα γλέντι, έχουμε πιει λίγο παραπάνω, είτε να τρέχουμε, γιατί πολλά ατυχήματα γίνονται εξαιτίας και της συνωποσίας, γίνονται εξαιτίας που άμα ανοίξουμε και τα ουίχια και άμα ανοίξουμε και τα ποτά και οτιδήποτε
δεν μπορούμε να συμπεριφερθούμε λογικά. Χρειάζεται μια μεγάλη καμπάνια που πρέπει να το δούμε και με το αρμόδιο Υπουργείο. Έχουν γίνει προσπάθειες και τα προηγούμενα χρόνια και πριν από εμάς. Αν θυμίστε με τον Πρίτανη, τον Γιώργο τον Γραμματικάκη που ξεκίνησε μια καμπάνια από το Πανεπιστήμιο. Θυμάμαι τη διακήρυξη με τον Αέμνη στο Μίκη Θεοδωράκη ακριβώς, στο Ζάπιο πριν από 20 χρόνια που δεν έγινε απολύτως τίποτα τα οποία μετά. Δεν έχει γίνει, δεν έχουν βελτιωθεί. Δυστυχώς η παραβατικότητα παραμένει και αυξάνεται. Και σε αυτό πρέπει να παρέμβει η πολιτεία, γιατί δεν μπορεί ο Δήμαρχος, ο Περιφερειάρχης να κάνει τον αστυνομικό, δεν μπορεί να είναι στην παραβατικότητα. Άλλες είναι οι αρμοδιότητες του Περιφερειάρχη, του Δημάρχου ή της τοπικής αυτοδιοίκησης. Χρειάζεται όμως μια γενναία παρέμβαση από πλευράς των συναρμόδιων Υπουργείων. Αν πρέπει να πείτε ενδεχομένως ένα συγγνώμη στους κριτικούς για κάτι που θεωρείτε ότι, να, σε αυτό ας πούμε το κομμάτι δεν πήγα έτσι όπως ήθελα, γιατί κανείς δεν μπορεί να κάνει θαύματα σε μια θέση. Όσο ικανός και αν είναι. Ποιο θα ήταν αυτό το συγγνώμη, κύριε Αρναουτάκη? Ξέρω ότι είστε ένας άνθρωπος που σας αρέσει να μιλάτε με ειλικρίνεια. Μα το συγγνώμη θα ήταν για πάρα πολλά θέματα, τα οποία μπορούμε να πούμε γιατί δεν έχουμε ολοκληρώσει την οδική ασφάλεια στο νησί. Όταν εμείς συνεχώς διεκδικούμε, και να πω ένα παράδειγμα για να δείτε. Ναι, συγγνώμη από τον κριτικό λαό, γιατί ζητούμε για τη συντήρηση του βόρειου οδικού άξονα να δοθεί μια χρηματοδότηση από το Υπουργείο και δεν έχουν πάρει ποτέ ένα ευρώ. Άρα πώς θα γίνει αυτή η συντήρηση του βόρειου οδικού άξονα και εμείς προσπαθούμε από διάφορες έτσι πηγές και από διάφορα άλλα έσοδα να το κάνουμε. Πού είναι η κεντρική εξουσία? Ναι, δίνει την αρμοδιότητα του βόρειου οδικού άξονα. Με ποια χρηματοδότηση δίνεται που θέλουμε πάνω από τα 10 εκατομμύρια το χρόνο για να γίνεται αυτό? Δείτε τώρα για την οπτική ασφάλεια. Παλιότερα στα ρεπορτάζ λέγαμε στο ύψος του Αρίνα βρέθηκε, σκοτώθηκε. Έγινε ένα διαχωριστικό εκεί, αποκαταστάθηκε το πρόβλημα. Σημείο Καρμανιόλα στην Αγία Πελαγία, δεκάδες οι νεκροί. Αλήθεια, πόσο δύσκολο είναι στην Ελλάδα του 2023 όλα να γίνονται με τόσο μεγάλη καθυστέρηση και χάνουμε ανθρώπινες ζωές? Δεν σπάει η ρόδα ενός αυτοκινήτου απλά, χάνονται άνθρωποι, χάνονται νέοι άνθρωποι. Ναι, πρέπει να δούμε, κύριε Δασκαλάκη, ότι πολλά από τα ατυχήματα έχουν γίνει και στο επαρχιακό δίκτυο και να δούμε τους λόγους, γιατί στο ΒΟΑΚ γίνονται ατυχήματα, αλλά είναι λιγότερα. Αυτό το οποίο χρειάζεται είναι ότι μια ολοκληρωμένη παρέμβαση πάνω στη συντήρηση. Γιατί μπορεί να κάνουμε έναν δρόμο, μπορεί να μην υπάρχουν πάρες, αλλά η συντήρηση είναι το βασικό. Και πρέπει μέσα από τις χρηματοδοτήσεις οι οποίες θα υπάρχουν και μέσα στη νέα προγραμματική περίοδο, ένα σημαντικό ποσό να πάει για την οδική ασφάλεια, που είναι το Α και το Ω για να μην θρυνούμε θύματα. Είναι ένα προσωπικό στοίχημα για σας αυτό. Έχετε αναφερθεί πολλές φορές στην απόψινη συζήτηση σε αυτό το ζήτημα. Ναι, το βλέπω σε όλοι και με λυπεί, ειλικρινά το λέω, και εδώ οφείλω να πούμε τη συγγνώμη μας όλοι, αλλά όταν επαιτεί συνεχώς από όλες τις κυβερνήσεις για να δοθεί μια χρηματοδότηση και σε ένα βράδυ παίρνεται η απόφαση να έχουμε εμείς την αρμοδιότητα για τον βόρειο οδικό άξονα, σε ένα βράδυ μεταφέρθηκε απόφαση για να έχουμε τους καθαρισμούς των ρεμάτων και των ποταμών χωρίς ένα ευρώ χρηματοδότηση. Τι να απαντήσουμε στον πολίτη της Κρήτης? Πώς να το κάνουμε? Κύριε Υπουργέ, κύριε Υπουργή, και της προηγούμενης κυβέρνησης και της σημερινής κυβέρνησης, δεν μπορούμε, εάν δεν έχουμε τις απαραίτητες χρηματοδοτήσεις, εκ των προτέρων να μπορούμε να κάνουμε αυτά τα έργα. Την περασμένη Παρασκευή, μιλώντας στην περιφερειακή σας ομάδα εδώ στο Ηράκλειο, είπατε ότι θέλω δουλειά με σκυμμένο το κεφάλι και χωρίς κομπασμό. Έχετε δει φαινόμενα κομπασμού μέσα στο ψηφοδέλτιό σας, κύριε Αρναουτάκη? Φαινόμενα σιγουριάς, ας πούμε. Φαινόμενα μοιράζω αρμοδιότητες χωρίς να έχω μιλήσει με τον υποψήφιο περιφερειάρχη. Κανείς δεν είναι σίγουρος ούτε για την εκλογή. Πρέπει να είμαστε προσγειωμένοι, πρέπει να είμαστε σοβαροί, πρέπει να βλέπουμε τους συνυποψήφιους μας ότι όλοι μας ξεκινούμε από το μηδέν. Πρέπει να πείσουμε τους πολίτες για ποιο λόγο πρέπει να ψηφίσει το συνδυασμό, ότι το δικό μας, ο καθένας από εμάς, ο υποψήφιος περιφερειακός σύμβουλος να πείσει ότι ναι, εγώ είμαι ικανός να μπορώ να είμαι και να σε υπηρετήσω στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Από εκεί και πέρα είναι ευθύνη του επικεφαλής. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, εάν εγώ είμαι ο Περιφερειάρχης μετά τις 8
του μήνα ή το νέο χρόνο, γιατί το νέο χρόνο θα ξεκινήσει η νέα αυτοδιοικητική, εφόσον εκλεγείται. Η νέα περιφερειακή αρχή να μπουνε, να γίνει ένας καταμερισμός ευθυνών και όρεξη για δουλειά. Δουλειά, δουλειά. Είμαστε υποχρεωμένοι, εάν είμαστε εμείς η αιρετή αρχή, να δουλέψουμε για να ανταποκριθούμε απέναντι στα προβλήματα του κόσμου. Δεν μας οφείλει κανείς, εμείς οφείλουμε στους πολίτες από τη στιγμή που θέλουμε να είμαστε στην αιρετή περιφέρεια. Γιατί πρέπει να στηρίξουν την παράταξή σας και εσάς προσωπικά οι κριτικοί και οι κριτικές, οι πολίτες αυτού του τόπου στις εκλογές της 8ης Οκτωβρίου, κύριε Αρναουτάκη? Γιατί έχουμε αποδείξει ότι όλα αυτά τα χρόνια έχουμε υπηρετήσει το συγκριτισμό, έχουμε την ενότητα της Κρήτης που υπάρχει μία Κρήτη, έχουμε την εξωστρέφεια του νησιού που πρέπει να είμαστε υπερήφανοι για αυτές τις παρεμβάσεις που κάνουμε για την εξωστρέφεια του νησιού. Υπηρετούμε πάνω σε άξονες που είναι ο πρωτογενής τομέας, ο τουριστικός τομέας, ο πολιτισμός μας, η έξυπνη εξειδίκευση, τα πανεπιστήμια μας, αυτή η συνεργασία που υπάρχει με τα ερευνητικά και εκπαιδευτικά ιδρύματα του νησιού είναι ό,τι καλύτερο μπορεί να υπάρξει και έχουμε εξαίρετες συνεργασίες που μόνο θετικά αποτελέσματα δίνουν και μέσα από το σεβασμό στον κάθε πολίτη, όπου και αν ανήκει, η πόρτα της περιφέρειας είναι ανοιχτή. Να σας πω, κύριε Δασκαλάκη, ότι την εβδομάδα είναι προγραμματισμένα περίπου κάθε εβδομάδα 50 ραντεβού και δεν αναφέρομαι τώρα γιατί είναι προεκλογική περίοδο και δεν κάνουμε, αλλά όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα είναι εβδομαδιαίως 50 ραντεβού να δούμε τα προβλήματα των φορέων, των δήμων, του κόσμου, να μπορούμε να τα επιλύσουμε και πάνω σε αυτή τη λογική να ζητήσουμε την ψήφο του κριτικού λαού ότι εμείς θέλουμε αυτό να υπηρετούμε. Αυτό το μοντέλο το οποίο έχουμε χαράξει από το 2011 για τον συγκριτισμό, την ενότητα του νησιού, τη δυναμική του νησιού και το ευχαριστώ σε όλους τους συνεργάτες μας γιατί η ομάδα, είπα και προηγουμένως, ό,τι κερδίζει. Είμαστε ένα εξαίρετο περιφερειακό συμβούλιο. Φιλοδοξούμε ακόμα στην επόμενη περίοδο να είμαστε ακόμα ένα πιο δυνατό περιφερειακό συμβούλιο. Θέλω να σας ευχαριστήσω που βρεθήκατε εδώ. Θέλω να σας πω ότι για μας είναι μια δύσκολη τηλεοπτική σεζόν, γιατί μέσα στο καλοκαίρι, το γνωρίζετε πολύ καλά, πάθαμε μια πολύ μεγάλη καταστροφή από την φωτιά στο πιεστήριο και μια καταστροφή που δεν περιορίζεται εκεί. Μιλάμε για μια τεράστια καταστροφή στις εγκαταστάσεις του ομίλου. Όμως είμαστε εδώ. Οφείλω να το πω σε εσάς και στους τηλεθεατές. Χωρίς να ρίχνουμε σε καμία περίπτωση την ποιότητα και το σεβασμό απέναντι στους πολίτες και πολύ γρήγορα θα είμαστε και εμείς πιο δυνατοί και οφείλω να σας το πω αυτό. Μα από την πρώτη στιγμή βρέθηκα εδώ, κύριε Δασκαλάκη, να εκφράσω τη συμπαράσταση. Γιατί πάνω απ' όλα είναι το ανθρώπινο, ότι και ευτυχώς που δεν θρυνήσαμε ανθρώπινες ζωές, μια ζημιά που πραγματικά επειδή σε μικρότερο επίπεδο την έχω ζήσει στο σπίτι μου, ξέρω πολύ καλά τι σημαίνει να υπάρχει μια τέτοια ζημιά. Εκφράζω τη συμπαράσταση απέναντι στον Όμιλο, σε όλους τους εργαζόμενους, γιατί τόσος κόσμος δουλεύει. Βλέπω ότι προχωρούν αρκετά. Πολύ και γρήγορα θα είμαστε ξανά ένα εξαιρετικό κόσμο. Πιο δυνατή. Μπορούμε να το εγγυηθούμε, αυτό, κύριε Αρναουτάκη. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Ότι όλοι εδώ από τον ιδιοκτήτη εδώ του ομίλου, από όλους εσάς τους εργαζόμενους, γιατί δουλεύει τόσος κόσμος, δεν μπορούσε να χάσει τη δουλειά, αλλά το χειριότερο ότι δεν χάθηκε μια ανθρώπινη ζωή. Και είναι πολύ σημαντικό και θέλω να εκφράσω για μια ακόμα φορά τη συμπαράσταση και σύντομα να ξανάσταστε πάλι μπροστά. Είμαστε εδώ, είμαστε όρθιοι και το μόνο σίγουρο είναι ότι θα συνεχίσουμε να ενημερώνουμε τους κριτικούς όλα αυτά τα χρόνια. Το χρονικό διάστημα. Σας ευχαριστώ θερμά που βρεθήκατε εγώ εδώ. Σας ευχαριστώ. Θα σας ευχηθώ καλή δύναμη σε αυτή τη διαδρομή. Ευχαριστώ πολύ. Απομένουν περίπου 34 ημέρες, αν κάνω γρήγορο υπολογισμό. Ακριβώς. Αλλά είναι και συναρπαστικές αυτές τις ημέρες, γιατί έχετε την ευκαιρία να μιλήσετε με πολύ κόσμο και εσείς και η ομάδα σας. Καλή δύναμη, καλό σας βράδυ, κύριε Αρναουτάκη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ. Ήταν μαζί μας ο Περιφερειάρχης Κρήτης και εκ νέου υποψήφιος για την Περιφέρεια Κρήτης, ο κύριος Σταύρος Αρναουτάκης, εδώ στην πρώτη τηλεοπτική εκπομπή της σεζόν σε ώρα αιχμής. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας την ερχόμενη Δευτέρα. Να θυμάστε ότι ό,τι δεν σε σκοτώνει, σε κάνει πιο δυνατό και αυτό νομίζω ότι το αποδεικνύουμε σήμερα εδώ στην Crete TV,
όπου η τηλεοπτική σεζόν ξεκινά και ξεκινά πολύ δυναμικά. Σας θέλουμε μαζί σας, καλό σας μαζί μας, καλό σας ξημέρωμα.